gusta a mí, así, me gusta a mí. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Λίμπερο 107 και 4 στον FM Radio Marmita, εδώ με τον αγαπητό συμπαραγωγό εδώ και αρκετούς μήνες, Ζάχο Γρηγοριάδη Drooling κατά κόσμο, τον Χρήστο Κιώση. Με μεγάλη χαρά τον βλέπουμε μετά από αρκετό καιρό απέναντί μας, και Τάσο Τρεγιά Ιατρόπουλο, συντροφιά, η τριάδα εδώ θα σας κρατήσουμε μέχρι και τις 11 όπως κάθε εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Καλησπέρα κύριε Ζάχου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, Χρήστο, καλησπέρα. Ναι, ακούγομαι, γιατί λίγο στα... Όχι, ακούγες. Ναι, εντάξει. Μην ανησυχείς. Ωραία, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Τι να πω, εντάξει, Παρασκευή καλημέρα είναι, να πω την αλήθεια, άλλη διάθεση έχουμε. Κούκλος είσαι σήμερα. Ναι, έχω μία. Δερμάτινο βλέπω, που κάμισο από το... έκοψε το τραπεζομάτι της γιαγιάς. Πάει και η κουρτίνα από το ένα το παράθυρο. Καλά ρε βλάχο. Τα καρότα που κάμισα, δεν ξέρεις, βλάχο από την Νεάπολη. Μια πενταετία στη μόδα είναι. Δεν είμαι τσιμωδός να πω, δεν είμαι γενικότερα, αλλά τι να κάνω. Βλέπω... τι βλέπεις. Μπλουτζινάκι ωραίο, εφαρμοστό. Τέτοιο. Αναδεικνύει τις καμπύλες σου. Παπούτσι. Παπούτσι, κάτσε καλά, παιδιά. Αυτό το φορούσε ο Λεχ Βαλέσσα με το 1972, να ξέρετε. Στα νιάτα του. Στο Γκντάνσκ. Κούκλος είσαι σήμερα. Με μάτι να πάνω κάτω. Αύριο έχουμε, ρε φίλε, μεγάλο τέτοιο. Ναι. Event. Έτσι. Έχουμε πολύ πράγμα. Έχουμε αύριο το πάρτι γενεθλίων του Εσκομπάρ. Έτσι. Τρία χρόνια. Μπράβο, πες το. Τρία χρόνια αύριο. Οπότε πρέπει να είμαστε εντάξει. Είμαστε μέτροι. Δεν λέμε ότι είμαστε. Συνέχεια να το λες, Ζάχο. Ζάχο, δεν ξέρω πού να τους βάλω. Ζάχο. Λέω, Νίκο, εντάξει, είναι μικρό το γήπεδο. Λέω, είναι μικρό το γήπεδο. Παρότι είναι μεγάλο το μαγαζί, είναι μικρό το γήπεδο. Και την πιτσαρία δίπλα την κάνουμε επέκταση. Δεν χωράμε. Να έρθει νωρί. Να έρθει νωρί, γιατί δεν ξέρω. Λέω, Νίκο, 8-10 άτομα, λέω, κάνε μία. Κάνε μία κράτηση για 8-10 άτομα. Κάνε και δύο στάντα, αλλά μην τα είσαι λοκολιτά. Άφησε τα λίγο, λέω, με μέρο, γιατί 8 με 10 άτομα σου λέω θα είμαστε. Και άμα βάλω και του επιτελεί εδώ του ραδιοφώνου. Σύχαμα. Πώς? Σύχαμα. Καλά, δεν μου είπε σύχαμα, να πω την αλήθεια. Να έρθει όμω νωρί! Γιατί θα γίνει παρικό, δεν ξέρω που θα του βάλω. Βαβαβα, καλώ τα μάτια μου τα δυο. Καλώ τα μάτια μου τα δυο. Ναι. Δεν μου λοιπόν. Τι ώρα θα είμαστε εκεί. Κοίτα, εγώ θα πάω λίγο για να πιάσω τώρα το μέρο έτσι και τον έχω πει στο περίπου πεθαίνω. Γύρω σε 9.30 θα είμαι εκεί. Μετά εσείς ό,τι ώρα θέλετε έρχεστε εκεί πέρα. Άρα λέμε ότι αύριο είναι το πάρτι γενεθλίων του Εσκομπάρ για τα τρία χρόνια του μαγαζιού. Μάνος Καλογεράκης και ο Νίκος Ομπουγάτσης έχουν δημιουργήσει ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο. Έτσι νομίζω θα το διαπιστώσετε, όσοι δεν το έχετε επισκεφτεί ήδη το μαγαζί, θα το διαπιστώσετε αύριο αν θέλετε να περάσετε φυσικά. Να τους ευχηθείτε κιόλας για το πάρτι που έχουν και για τα τρία χρόνια που κλείνει το μαγαζί αύριο, επαναλαμβάνω. Θα κερνάνε τίποτα εξτρά για τα 50 χρόνια τιτλίας της ομάδας. Θα κερνάει ο Μπουγάτσας, λέει, θα κερνάει σφινάκι χυμό μπριζόλα, γιατί θα σου κερδίσει το τραπέζι, λέει, έχει βάλει ένα τραπέζι. Μπας και γίνει, ρε παιδί μου, κανένα γούρι, μπας και πάει. Ναι, πω, άμα πάει γούρι, θα το κάνουμε, θα το καθιερώσουμε, δεν ξέρω εγώ, ας κεράσει. Εγώ είμαι το μαγαζί. Σου είπα ποιος θα σε αποκλείσει, η Καλαμάτα. Η Καλαμάτα θα με αποκλείσει. Αυτό είναι τώρα μια που... Τι? Ο Πάοκ θα πέσει με την Καλαμάτα. Ο Πάοκ θα πέσει στον Ολυμπιακό. Εντάξει, η ΕΠΟ δεν κάνει τις κληρώσεις. Πιθανό να παίξει ο Πάοκ με την Καλαμάτα. Λοιπόν, άκου λίγο. Δεν το ήξερα αυτό. Τώρα, εγώ νομίζω ότι γίνεται όλοι με όλους μπορούν να πέσουν. Μια που είπαμε για το κύπελο πριν περάσουμε. Λέει δυναμικότητα Α και Β. Τώρα βλακίες αυτό, αλλά τέλος πάντων. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορεί να σε αποκλείσει μια ομάδα από τις 8 αυτές που είναι δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Εκτός τον Όφι δεν βλέπω καμιά άλλη μπορεί να αποκλείσει. Εσένα μπορεί. Εκτός τον Όφι δεν βλέπω καμιά άλλη. Μπάουκ, δύσκολα. Ωραία. Άρα λέω από τα 7. Και δεν ξέρω. Πικάρο, έτσι, όχι, καλά, η απόψη σου. Λέω από τα 7 παιχνίδια που χρειάζονται, έλεγα στην αρχή. Ναι. Ίσως είμαι λίγο υπερβολικός, τώρα χρειάζονται 5, λέω εγώ. Γιατί? 5. Για να πάρεις το κύπελο. Πώς θα το πάρεις με 5 παιχνίδια το κύπελο. Στους 16 είμαστε. Και στο 16 είσαι χωρίς να παίξεις. Αυτό λέω. Κερδίζεις 2 μάτς, πας 8. Ναι. Κερδίζεις άλλα 2 μάτς, πας 4. Ναι. Κερδίζεις άλλα 2 μάτς, πας τελικό 6. Και ένα ο τελικός 7. Για να το πάρεις. Πώς θες 5. 5, αυτό σου είπα τώρα. Λέω ότι εκτός των Όφι από την κάτω οχτάδα που λέει δεν μπορούν να κληρωθούν μεταξύ τους, δεν βλέπω καμιά άλλη ομάδα που να αποκλείσει τον Άρη. Και στην Κρήτη δεν έχετε καλή παράδοση του κύπελλου. Πέρσι με τον Εργοτέλη κάτι θυμάμαι. Κάτι... Ναι, όντως. Με τον Εργοτέλη, γιατί με τον Όφι έχουμε πάρα πολύ καλή παράδοση. Ήταν χρήστο 53.
είναι στο 53, ήταν 3-0, όντως έλεξε 3-2. Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι. Πρέπει να νίκησε τα παιδιά. Εγώ λέω ότι από τα 7 μάτς πέφτω στα 5, λέω. Όπως και για κάθε ομάδα είναι πλέον 7 μάτς. Αλλά μια που δεν δώσαμε εμείς, ήταν εξ αρχής 7 τα μάτς. Τώρα λέω ότι είναι 5 τα μάτς που χρειάζονται. Και το ωραίο είναι. Είσαι τελικό κατευθείαν, ρε παιδί μου. Όχι, εντάξει. Εγώ λέω τι χρειάζεται. Δεν είπα ότι θα φτάσει. Τι μπορεί να παίξει. Είστε, ρε, για γέλια είστε. Ρε. Εγώ λέω πόσα χρειάζεται. Για γέλια είστε, ρε, φίλοι. Εγώ είμαι για γέλια. Πραγματικά, ρε παιδί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά, ούτε καν μπήκα στο τρυπάκι. Καλά, εσύ είσαι μεγάλη ομάδα. Πού να μπει στο τρυπάκι. Όχι, να σου πω κάτι. Εσύ είσαι. Τα έχει αρρώσει όλα. Και αυτό είναι φυσικό. Νταμπλούχο αίτο, νταμπλούχο γράφει Χρήστο, πια δευτερή. Δεν θα τα λέμε συνέχεια ότι είμαστε. Δεν το λε άλλο. Αυτό που ισχύει. Μα δεν το λε άλλο. Αν και αν ήσασταν εσεί στη θέση μα, θα είχατε λυσάξει. Αυτό μπορεί. Σε αυτό θα σου δώσω ένα μικρό δίκιο. Διότι δεν ξέρει, πιθανώ, επειδή έχουμε πολλά χρόνια όντω να γευτούμε τον παραμικρό τίτλο, μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό. Αλλά. Το δεδομένο το λέμε, δεδομένο είναι αυτό που γίνεται τώρα, έτσι, αυτό, ότι γράφει Χρήστο Πάρχα, Τιμολίβη, Τεμπεσίρη, γράφει. Ένα θεσμό στον οποίο, ποιάς? Λέω να κάτσω να ασχοληθώ για ένα θεσμό μου τον το οποίο τα τρία τελευταία χρόνια για πλάκα. Σωστό είναι αυτό που λες. Έχω τον αχθοφόρο, τον αεροκουβαλητή αχθοφόρο, τον κίτρινο, τον μάνταλο. Αυτό έχει δίκιο για τον μάνταλο. Για το μάνταλο έχει βαλάει το κύπελο, ρε φίλε. Το σπυριάρι τον έχει δίκιο. Να, δηλαδή δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Βαρέθηκα να κερδίζω το κύπελο από την ΑΕΚ. Αποσύσου τότε. Βαρέθηκα να κερδίζω το Χιμένετ. Βαρέθηκα να κερδίζω το μάνταλο. Βαρέθηκα να σηκώνω το κύπελο Ελλάδος μέσα στον Αττικό ουρανό. Αφού βαρέθηκε, αποσύσου τότε. Όχι. Γιατί, για μία νύχτα ακόμα δεν θα με χαλάσει. Αλλά δεν θα ασχοληθώ και πάρα πολύ με το δεσμό του κυπέλου. Αποσύσου. Εσύ, σαν διψασμένος, δεν θα πω πεινασμένος, γιατί δεν είναι. Και πεινασμένος είμαι. Σαν διψασμένος που είσαι. Τι έγινε. Ποιος είναι, ρε. Βάλε το αγόρι μου. Για 49 χρόνια που δεν έχει. Όχι. Καταρχήν για να πάρει ένα κύπελο πρέπει να. Βάλει γκολ, έστω και με πέναλτι. Πρέπει να σφάξει και μερικού ημιτελικού, προημιτελικού. Όχι, λέμε ρε παιδί μου, πα ένα τελικό. Όπω σε πήγανε, α πούμε, ο Παναθηναϊκός. Με ποιον πήγε, τέλο πάντων, με τον Ολυμπιακό πήγε δύο φορέ, με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία. Μία με τον Πάοκ. Δύο Ολυμπιακό, μία Παναθηναϊκό, μία Πάοκ. Τέσσερι τελικού έχει τελευταία 15 χρόνια, κάπου εκεί. Πόσο. Πρέπει να βάλει και γκολ, Ζάχο, για να πάρει ένα τελικό. Και στα πέναλτι μπορεί να το πάρουμε 0-0. Γιατί να βάλω γκολ. Δεν μπορεί να λήξει 0-0 για να το πάρω στα πέναλτι. Δεν θα έχω βάλει γκολ. Εσύ και στα πέναλτι να πας, ούτε και θα βάλεις γκολ. Λες. Ναι. Πιθανό να χάσω και τα 5 πέναλτι. Σε ακολουθεί η κατάρα της γριάς, να έξω μου, τα έλεγε αυτός. Ο Στέφανος. Όχι ο Στέφανος, ο Διονύσης. Ο Διονύσης. Ο Στέφανος μετά. Η κατάρα της γριάς, μετά το game over. Μετά το game over. Μετά το game over που χτυπήθηκε άναδρα ο Τάσος Κατσιαμπής και έβαλε κολάρο σαν τον Γκαρσία. Εγώ επαναλαμβάνω, σου είπα γιατί, κατά την άποψή μου, έτσι, γιατί έβαλε κολάρο. Ναι, ξέρω γιατί έβαλε κολάρο. Για το λόγο που έβαλε και ο Γκαρσία έβαλε κολάρο. Ο Γκαρσία γιατί έβαλε κολάρο. Ο Γκαρσία, ο προπονητής του Ολυμπιακού, ρε. Πέρασε η σερβιέτα πάνω του και κάτι πεθαμένο. Εγώ πιστεύω ακριβώς το ίδιο. Κατά κάποιο τρόπο. Πιστεύω ήθελα να την κοπανίσει από το γήπεδο χωρίς να κάνει τίποτα. Δεν ήξερε, δεν υπέθεσε ότι μπορεί αυτό να είναι λόγος διακοπής. Δεν το χειριστήκατε καλά. Ναι, αυτό, πρόσεξα, αυτό που λέω είναι άλοθη, έτσι, σε εισαγωγικά. Αλλά είναι και ο λόγος ο οποίος έπεσε ο Άρης, έτσι. Πάμε λίγο στα. Να πούμε λίγο ότι σας έχουμε υποσχεθεί πολλά δώρα αυτό το μήνα. Έχουμε άλλη μια κλήρωση σήμερα για καθαρισμό φαναριών. Για όσους φίλους έχουν θολά φανάρια μπροστά στο αυτοκίνητό τους, μπροστά στα φανάρια τους. Η Boom Car είναι εδώ, ο φίλος μας ο Κώστας και ο Γιώργαρος, στην Ποσειδόνος 28, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη δίπλα από το Media Mark. 2310-431-801. Ευγενική προσφορά, άλλο ένα βραδάκι. Το κουνούπι δεν είναι πλάτη. Δεν είναι κουνούπι, είναι μικρό. Σκνίπακι. Λοιπόν, για όλους τους φίλους και τις φίλες της εκπομπής, ένα καθαρισμό στα φανάρια σας, special η δουλίτσα. 10 λεπτάκια, 1 τέταρτο θα πάτε στην Ποσειδόνος 28, στο Boom Car. Θα τηλεφωνήσετε στο 431-809 και θα έχετε special ολοκένουργια φανάρια. Με την αποχώρησή σας θα το φροντίσει αυτό ο φίλος ο Κώστας και ο Γιώργος που τους στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα. Λοιπόν, Boom Car, καθαρισμός φαναριών κουτραντάν για όλους σας. Πληκτρολογήστε FM. Αφήστε ένα κενό, γράψτε όνομα τεπώνυμο και στείλτε το στο 54-5-20-6. Πάμε στα δικαστήρια. Τι θες. Τώρα λύγεις καθαρισμό φαναριών. Τι θες, να καθαρίσεις τα γυαλιά σου. Όχι, σκεφτόμουν κάνω να πάει σε καθισματοδότη και να καθαρίσει. Τι πράγμα είσαι, ρε φίλε. Τι πράγμα είσαι, ρε. Θα τον πνίξω αυτόν. Εσύ θα βγεις τώρα με θηλυκή παρουσία με αυτά που λες το βράδυ, έτσι. Σε βλέπω έτοιμο να σκοράρεις εσύ. Ναι.
Καλά, άξε. Δηλαδή, επειδή βάλαμε ένα καλό παντελό, ένα πουκάμισο, ότι Παρασκευή βράδυ είναι, φίλε. Σημαίνει εντάξει. Του δώσουμε καμιά συμβουλή, ρε. Όχι. Ευχαριστώ, έχει, παιδιά. Έχει... Δώστε μου οδηγίες χρήσεως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, παιδιά. Δεν έχει ανάγκη. Καλοί άνθρωποι είστε. Καλοί άνθρωποι. Ευχαριστώ πολύ. Πληροφορίες μου λένε ότι είναι, και, ότι είναι και πολύ καλός εραστής. Έτσι είναι οι πληροφορίες. Πω. Τι? Ιδέα δεν έχεις από γυναίκες κατακαημένο. Κάθε γυναίκα έχει τον τύπο. Άλλη είναι ρομαντική, άλλη είναι μοιραία, άλλη αλανιάρα. Για να κατακτήσεις όμως μια γυναίκα πρέπει να φερθείς ανάλογα με τα χούλια της. Αυλονίτης. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ελληνικός κινηματογράφος. Ξεκινάμε με το πορκί το ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης μας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λαχταριστές προσφορές καθημερινά. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές. Ένα κλαμπ λατικών και μια κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Μενού 2 ατόμων που αποτελείται από 2 μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ και 2 μπέργκερς με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Όλα αυτά τα καλούδια μπορούμε να τα βρούμε στην Καραολή και Δημητρίου 52 πρώην διοικητήριο και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντα την εφαρμογή μας από το App Store, από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει η έκπτωση των 10%. Καλησπέριζουμε και τη Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή εμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μάστορά του και είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην οδό Παπάφη 205. Σημειώστε το τηλέφωνο για τυχόν πληροφορίες ή οτιδήποτε απορία έχετε να σας στηλήσουν το εξειδικευμένο προσωπικό της Mazda Αμανατίδης. 2310-924-931. Καλησπέρα και στο πρατήριο Εγώ Καυσίμων και Διανομής Πετρελαίου Θέρμανσης του φίλου μας του Τεχλικίδη Ισάκ. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Πηγαίνετε με το όχημά σας, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο για να κάνει μεγαλύτερη, να έχει μεγαλύτερη απόδοση η μηχανή σας και το πληρώνετε στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Έτσι, όχι μια φορά την εβδομάδα. Επίσης, μπορείτε να αλλάξετε τα λάδια στο όχημά σας με μεγάλη ποικιλία πολυπαντικά. Υπάρχει και τεράστια γκάμα από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Τα πάντα όλα λοιπόν στο πρατήριο Εγώ Καυσίμων Τεχνική Δισάκ στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το γεφυράκι των Μετεώρων. Και για όλους τους φίλους και τις φίλες που θέλετε πετρέλαιο θέρμανσης, μοναδικό, με μοναδική ποιότητα, έτσι, ελεγμένο, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, τηλεφωνήστε στο 2310-611-256, επαναλαμβάνω, σημειώστε γιατί σφίξαν τα γάλατα με τα κρύα. 2310-611-256, σε χρόνο ρεκόρ έρχεται ο Ισαάκ, ο φίλος μας, και σας γεμίζει τις δεξαμενές σας με special πετρέλαιο στην καλύτερη τιμή, είπαμε, της αγοράς. Ευχαριστώ. Βάλε λίγο, ρε φίλε, δεν πήρα στον αέρα, το λέμε. Βάλε λίγο να βλέπουμε και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, τώρα ξεκινάει, σε 5 λεπτά. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους τους νίκους, στις Νικολέτες, έτσι. Ναι, εδώ στα παιδιά του σταθμού, στον Νίκο, έτσι, τον Νίκο Παπαδόπουλο, Μοσχοβίτη, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, έτσι, τον ρεπόρτερ του Άρη, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο που είναι στα γραφεία του Λίμπερο, και άλλον έχουν, τον Νίκο τον Σακελαρίδη, τον φίλο μας, χρόνια πολλά σε όλα τα παλικάρια εδώ του σταθμού. Ξεχάσαμε κανένα, Νίκο, ρε, τέσσερις είπα, σε ένα λέω, ηχογλύφτη. Δεν θυμάσαι. Τέσσερις είπα, ρε φίλε. Έξω έφαγες που έχει δύο στρέμματα φαγητά. Κάτι έφαγα, ναι. Κάτι, ναι, κάτι έφαγε. Ευχαριστούμε τα παιδιά εδώ πέρα που φέρανε και γλυκά και σπάνα κουτουροπιτάκια στα νέα υπερσύγχρονα στούντιο του Λίμπερο 107 και 4 των FM. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Έτσι. Να έχετε όμορφες στιγμές, να έχετε υγεία, να έχετε τύχη και του χρόνου με υγεία πάλι να μας ξανακεράσετε να συγχυθούμε. Έτσι, εδώ. Το είσαι στο βόλι. Το πάτησε ο Πάκτο Ολυμπιακό 3-0. Εν τω μεταξύ έβλεπα, ναι, και νόμιζα ότι ήταν το παλιό, η επανάληψη. Όχι. Και βλέπω 1-0 ο Πάοκ στα σετ. Λέω πώς γίνεται, αφού 0-3 έληξε. Τι ήταν αυτό, Λικάπ. Αυτό του Σαμαράς, που ποιο λένε. Ναι. Και τον πάτησε πραγματικά 3-0. Και μετά έχει επειδή είχε κερδίσει και ο Ολυμπιακός 3-0, έγινε χρυσό σετ. Και κύριε φίλε, στα καλά καθούμενα οι διαιτητές στείναξαν το παιχνίδι στον αέρα.
πάλι σας φάξανε. Όχι ρε φίλε, μας φάξανε. Είχαν δύο φάσεις, ο ένας έδωσε άλλο, ο άλλος έδωσε άλλο. Αφού έχει και εκεί νομίζω. Και έδωσε δηλαδή και τις δύο φάσεις όλο τυχαίως. Ένα λεπτό. Έδωσε τον πόντο, τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Άκου να σου πω, τον πόντο τον πήρε ο ΠΑΟΚ και τις δύο φάσεις και δώσανε επανάληψη φάσης. Έχει και βάρ τέτοιο όμως. Ναι, αυτό σου λέω. Δεν ισχύει το βάρ όταν ο ένας διαιτητής δώσει ένα. Δηλαδή ο ένας έδωσε, ας πούμε, πιαστό και ο άλλος φιλέ. Ρε αγόρι μου, άλλο σου λέω. Ναι. Δώσανε, ο ένας διαιτητής έδωσε πιαστό, ας πούμε, και ο άλλος έδωσε φιλέ. Ναι. Πάει ο ένας και λέει, ζητάει βάρο η μία ομάδα. Πάει ο διαιτητής, το βλέπει. Σου λέει δεν ισχύει η παράβαση το φιλέ, υπάρχει μπροστά πιαστό. Διαφωνία των δύο διαιτητών, δίνεται επανάληψη της φάσης. Ναι, αλλά και στους δύο πόντους ο ΠΑΟΚ πλησίαζε τον Ολυμπιακό. Και να σου πω κάτι, δεν ήταν στο τσίμα-τσίμα. Ήταν τρεις πόντους πάνω Ολυμπιακός. Δηλαδή τι να πω, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ ζήτησε, έκανε έφεση εκείνη τη στιγμή, διακόπηκε το μάτς και ζήτησε επανάληψη του χρυσού σετ. Ναι. Τώρα δεν νομίζω να γίνει κάτι με αυτούς εκεί πέρα κάτω, αλλά εντάξει. Okay. Καλά, ένα λεπτό. Όταν μπήκαν και το είδαν στην τηλεόραση, δεν ήταν σωστή η απόφαση αυτή που βγάλανε. Πάλι. Εσύ με το ρολόι μιλάω ή με σένα. Τι μέσω, δεν το κατάλαβα. Δεν ισχύει, αγόρι μου γλυκό. Αν δεν ισχύει, γιατί πήγαν τότε. Άντε πάλι. Άντε πάλι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν συνεννοούμαστε πραγματικά. Συγγνώμη. Επειδή είδα σου λέω το πρώτο, εκείνο το 0-3 που σας κέρδισαν. Έχει δικαίωμα κάθε ομάδα από δύο ή τρεις φορές να στείλει. Να στείλει στο ΒΑΡ τον διαιτητή. Έχει, ναι, το έχει. Άσχετα αν έχει δίκιο ή όχι. Ναι, και μάλιστα κάποιες φορές όντως δεν είχαν time out και το κάνανε επίτηδες, λέει. Είπε αυτός και σωστό είναι. Άσχετα ξανά θα χάσουν τη φάση για να πάρουν ένα λεπτό διάλειμμα. Δεν είχαν time out. Ναι. Άρα τον έστειλε. Πήγε, το είδε και έδωσε τη σωστή απόφαση. Τι να κάνουμε αν ήταν κατάσταση σωστή απόφαση. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Δεν ήταν σωστή απόφαση. Αυτό εδώ δεν το είδα εγώ. Για κάθε παράβαση που ζητάμε το ΒΑΡ. Ναι. Ζητάνε και τι να δει. Ζητάνε, ας πούμε, φιλέ, out, block out. Ναι. Αυτό ζητάνε. Όλη τη φάση δεν βλέπει, εσύ, όχι μόνο εκείνο. Ζητάνε κάτι συγκεκριμένο. Δεν τα ξέρω του Βόλου. Εγώ αυτό που κατάλαβα είναι ότι όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ δύο διαιτητών, επαναλαμβάνεται η φάση, άσχετα που έχει πάρει τον πόντο, άσχετα αν έχουν δει βάρ κτλ. Δεν τα ξέρω του Βόλου. Και όλο τυχαίω και στι δύο περιπτώσει τον πόντο του είχε πάρει ο ΠΑΟΚ. Όπως βλέπεις, τους κανονισμούς του βόλεϊ δεν τους ξέρω και δεν επιμένω. Μπορεί να έχεις δίκιο. Εγώ σου λέω τι είδα από το πρώτο παιχνίδι. Okay. Λοιπόν, δεν επιμένω. Τι να πω, ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρόν. Α, βγήκε η απόφαση. Για τα επεισόδια που έγιναν με τον ΠΑΟΚ, το πέσιμο που έγινε στην αποστολή, οι προπυλακισμοί κτλ. Και 61.000 ευρώ. Νομίζω ότι θα ασκήσει έφεση. Η πρωτοβάθμια επιτροπή αυτό το έκανε. Τώρα, αν θα γίνει μια αγωνιστική ή καμία και θα μειωθεί το. Καμία ποσό, δεν γίνεται να γίνει. Ναι, καμία ναι. δεν γίνεται να γίνει. Πάντως, τώρα που μιλάμε, με Λάρισα και Παναθηναϊκό παίζει και κλεισμένο ο Ολυμπιακός. Τώρα, αν θα μειωθεί. Από το δεύτερο με Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Μία θα γίνει. Εντάξει. Μία πιστεύω και εγώ θα γίνει. Και τα 60.000 θα γίνουν καμιά. 40. 4. Όχι, εντάξει. Κάπως έτσι την βλέπω τη δουλειά. Στο λίγο παραπάνω από το μισό αυτό. Οπότε, εντάξει, σου δίνει το ένα ω μαρε παιδί μου. Έτσι. Σου λέει δηλαδή τώρα. Η δικαιοσύνη, η αθλητική δικαιοσύνη, ότι αν χαλάσει η πόρτα που τα έξοδα νοσηλείας τα ανέλαβε η ΠΑΕΠΑΟ και έβγαλε ανακοίνωση ο κύριος Λευτέρης Δούκας και είπε ότι αναλαμβάνουμε τα έξοδα νοσηλείας της χαλασμένης πόρτας για να αποκατασταθεί έτσι, η ανάπηρη πόρτα εκεί πέρα που δεν λειτουργήσε. Αν λοιπόν δεν λειτουργήσουν τα μέτρα τάξης ως έχει, αν μια ομάδα, μια αποστολή μια ομάδα αναγκαστεί να περπατήσει 150 μέτρα για να βρεθεί στα αποδυτήρια. Σωστά. Ένα πρωτόγνωρο γεγονός για το στάδιο Καραϊσκάκη. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αν προπυλακιστεί από διαπιστευμένους δημοσιογράφους εντός παρεθέσεως, εντός εισαγωγικών, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, οι οποίοι φόρωσαν κουκούλες, κάλυπταν τα χαρακτηριστικά τους, πετούσαν μπουκάλια, πετούσαν σιδερένια αντικείμενα, πετούσαν κέρματα, πετούσαν και εγώ δεν ξέρω τι, προπυλάκησαν τον Πασχαλάκη, προπυλάκησαν τον Σφιντέρσκι, αστυνομικός χτύπησε με την ασπίδα τον Σφιντέρσκι κτλ. Για όλα αυτά, με μία αγωνιστική τη βγάζει λάμπα. Εντάξει. Και κάνα τριαντάρι. Άμα μειωθεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω στον επαναληπτικό. Μπορεί, ρε παιδί μου, εκεί στο Λευκό Πύργο να κλείσει ο δρόμος που πάει για Τούμπα και να πάνε πορεία τα παιδιά του Ολυμπιακού. Ρε, να σε έρθουν από το Λευκό Πύργο. Εγώ δεν λέω να έρθουν από την Αγία Βαρβάρα. Δύσκολο. Κοντά είναι στην Αγία Βαρβάρα, ούτε από την Κλεάνθος από κάτω. Και εκεί είναι κοντά. Από το Λευκό Πύργο να έρθουν, όμορφα και ωραία. Ούτως ή άλλως η αστυνόμευση είναι εξαιρετική όταν έρχεται η ομάδα του Ολυμπιακού.
Εντάξει, μια χαρά παρκάρουν τα παιδιά εκεί μπροστά στα αποδυτήρια. Ένα βηματάκι είναι. Άντε να φάνε καμιά χλέπα, καμιά ροχάλα το πολύ πολύ από κανένα γρυπωμένο. Δεν τρέχει τίποτα. Εντάξει, πας λίγο πλένεσαι με αντισηπτικό μέσα, τέλειωσε. Αλλά τώρα φας ασπίδα, να φας το κεφάλι, ξέρω, μπουκάλια. Να σου την πέσουν, ξέρω εγώ, 15 φουσκωτοί κάφροι οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο. Ωραία. Οπότε πορεία τα παιδιά του Ολυμπιακού από, στο δεύτερο γύρο, από το Λευκοπύργο, ας πάρουν και καμιά χιλιάδα οπαδούς. Που είναι οι μάγκες εκεί πέρα κάτω αυτοί. Παντός δύσκολα. Και ας έρθουν. Πάντως επαναλαμβάνω για να πω το ίδιο σχολείο, για να μην λέω διαφορετικά. Δίκιο είσαι αυτό το πράγμα, δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα. Βέβαια, αν εξαιρέσουμε τα 2-3-4 τελευταία χρόνια, που όντως στην Τούμπα δεν γίνονται τίποτα ιδιαίτερο στα παιχνίδια, δεν μπορεί να μιλάει ο ΠΑΟΚ τώρα για επεισόδια και για ατμόσφαιρα στην Τούμπα και έξω από το γήπεδο, να μην τρελαθούμε. Δεν μπορεί να μιλάει. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό εντάξει. Που λες. Για να, είμαστε σωστοί, άμα είναι να μην είμαστε τέτοιο, όχι, δεν σου είπα. Αλλά το... Τα τελευταία όντως 3-4 δεν γίνεται και αυτό γιατί γίνεται, sorry. Παρακαλώ. Γιατί υπάρχουν στόχοι. Όταν υπάρχουν στόχοι και η ομάδα κάνει πρωταθλητισμό, όλοι, όχι μόνο στην Ελλάδα, ακόμη και στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια και στην Αγγλία μπορώ να πω, δεν σε σου πατήσω Μάντσεστερ παραδείγματος χάρη, όλα τα γήπεδα γίνονται εκκλησίες. Έτσι λέω. Ό,τι και να έγινε στην Τούμπα, ναι. Το συγκεκριμένο Σιβάν. Το να έρθει μια ομάδα και να την αφήσεις να διανύσει 150 μέτρα ανάμεσα, ναι, σε κάφρους οι οποίοι, ναι, είχαν στημένη την αποστολή του ΠΑΟΚ στο να περπατήσει για να γίνουν όλα αυτά, το κλίμα τρομοκρατίας, ναι, να ασκηθεί bullying, κατάλαβες, δεν έχει γίνει ποτέ. Πάντα η αποστολή του Ολυμπιακού φτάνει ένα μέτρο, δύο ποτέ μέτρα, δεν έχει γίνει, άσο, δύο Ολυμπιακού, μέτρα από ποδητήρια, βρίσκομαι του Ολυμπιακού ποτέ δεν έχει γίνει. Και του Άρη. Όχι, του Άρη έχει γίνει, έχει περάσει, μπροστά, πώς λέγεται αυτό το δρομάκι, δεν έχει οδό, δεν έχει δρομάκι η θύρα 4, δεν έχει ένα δρομάκι. Ναι, 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 από εκεί, ναι, πέρασε το, τώρα 10-15 χρόνια, παραπάνω από 15 πρέπει να έχει, πέρασε από εκεί η αποστολή. Μάλιστα. Το λεωφορείο, δεν σταμάτησε, πέρασε το λεωφορείο από εκεί. Ναι, πάντως δεν εγκλωβίστηκε όπως το Χαριλάου, ναι, με το Ζαγοράκι μέσα. Τι εγκλωβίστηκε. Δεν εγκλωβίστηκε το λεωφορείο που τρώγανε πέτρες, τους φτύνανε, τους βρίζανε. Και ο άλλος εδώ πέρα. Άλλη, ο σημερινός αξιωματούχος εδώ στην πόλη μας, ναι, δεν θέλω να πω τι αξίωμα και τι όνομα, ναι, έπινε τα ουσκάκια του πάνω στις σουίτες. Αριανός. Με τον πρόεδρο του Άρη. Αριανός είναι. Ναι. Αριανός είναι. Ωραία. Έγινε δηλαδή ένα λεπτό. Πήγε από άλλο δρόμο από αυτό που είχε συμφωνηθεί. Όχι, από τον κανονικό δρόμο. Κλείε κάπου, γιατί στον πάγο όλα χαλάνε. Α. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά. Ναι. Εντάξει, μπλοκάραν το λεωφορείο. Το περικυκλώσαν οι μαομάδε. Δεν σπάσαν κανένα τζάμι. Όχι. Σπάσαν τζάμι, αφού δεν ήμουν εκεί. Λέω, εντάξει. Δεν ήμουν γιατί... εκεί. Ναι. Έτσι. Αλλά κάτι πυροσβεστήρε μετά μέσα στο. Αυτό πέσανε μέσα στο. Με στη σουίτα. Ωραία. Όλοι λίγο πολύ έχουν κάνει, αλλά να μην λέμε τώρα, εντάξει. Εγώ σου λέω δεν είμαστε άγιοι, φίλε. Ναι. Ωραία. Και είναι λογικό ένα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ να επικρατεί μια συγκεκριμένη, ανακατοσούρα, ρε παιδί μου. Δεν έχει γίνει αυτό, έχει δίκιο. Δηλαδή ένα Ολυμπιακός, άχτη και από τις δύο μεριές. Ιδίως τώρα παραπάνω που ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε, παίρνει πρωτάθλημα, παίρνει κύπελα κτλ. Έχουν τρελαθεί εκεί πέρα κάτω και δεν την αντέχουν. Αλλά αυτό σου λέω που έγινε εκεί δεν έχει γίνει στην Τούμπα. Εντάξει. Ναι, να πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι, και γενικά ο Ολυμπιακός όταν έχει τις Θεσσαλονίκες σε οποιοδήποτε γήπεδο έχει μια μεταχείριση διαχρονικά. Όχι, σαν, σε οποιοδήποτε γήπεδο. Σε οποιοδήποτε. Τι. Τώρα στο Χαριλάου δεν νομίζω να τους πείραξε κανείς φέτος. Γιατί πέρσι τους πειράξατε δηλαδή στην Τούμπα, δεν κατάλαβα. Τι τους κάνατε. Εσύ δεν μου είπες, τι τους κάνατε στην Τούμπα δηλαδή. Τώρα τους πειράξατε. Δεν είναι για αέρα. Ναι, δεν τους κάνατε. Στην Τούμπα τίποτα δεν έγινε. Α, τότε γιατί δεν έγινε. Τίποτα, αφού αλλά στη διαδρομή κάτι. Ναι. Κάτι λιψηλά, εντάξει. Κάτω, okay. Δηλαδή, ναι, εμάς περνούσε το λεωφορείο του Ολυμπιακού και του ρίχναν γαρίφαλα, ας πούμε, στο Χαριλάου. Δεν ξέρω, εσύ δεν μας τα πεις αυτά. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Αν είδες εσύ στο γήπεδο, αν είδες μέσα κάτι καλά, διαφορετικό. Εσύ τι περίμενες, δηλαδή, να τους χειροκροτάνε αυτοί κανένα πισό. Αυτό σου λέω, ξέρω εγώ, εσύ κάτι τέτοιο. Δεν πετάξατε όμως και κανένα γιαούρτι. Αχα. Είναι. Αφού δεν είσαι εκεί, πού είδες αν πετάξαμε γιαούρτι. Ρωτάω. Ναι. Πετάχτηκε ένα δορκάδο, να σου πω. Δορκάδο ήταν. Εντάξει, χωρίς καημάκι. Πρόβιο ήταν. Εντάξει. Με έπεισε, είστε χρή του Ολυμπιακού. Όχι, το πολεμάτε. Πάντω αυτό που είπε ο Ιωάννη Σαββίδη. Τι είπε. Ανοιχτά. Ότι. Ζω και ονειρεύομαι, λέει, και αναπνέω για να καταστρέψω, λέει, το ποδόσφαιρο τη Αθήνα. Ναι. Όταν θα καταστραφεί, λέει, το ποδόσφαιρο τη Αθήνα. Τότε θα υπάρξει, λέει, και. Πώ θα το καταστρέψει. Πώς εννοεί να το καταστρέψει, δηλαδή. Κάνοντας καλή ομάδα. Δεν καταστρέφεται έτσι ο άλλος. Πώς δεν καταστρέφεται ο άλλος. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, τώρα που δεν είναι καλός. Τι. Ο Σαββίδης τον κατέστρεψε.
Τι? Ο Σαββίδης τον κατέστρεψε τον Παναθηναϊκό. Ξέρω. Η ΑΕΚ που δεν βάζει λεφτά, ο Μελισανίδης. Ο Σαββίδης κάνει τον Μελισανίδη. Όσο δεν ήταν ο Σαββίδης, μια χαρά ήταν ο Παναθηναϊκός. Το 10 έπαιρε ντάμπλ. Ξέρω εγώ. Εσύ τι λες. Ναι, λέω έχει κάνει πάνω σε αυτό. Δηλαδή έχει πει το Μελισανίδη, μη βάζει λεφτά, του κρατάει το χέρι από την τσέπη. Όσο δεν ήταν ο Σαββίδης, η ΑΕΚ δεν είχε πέσει. Όσο δεν ήταν ο Σαββίδης. Ο Μελισανίδης ήταν δηλαδή αρζάν, το χρήμα έπαιγε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι σε εποχή Σαββίδη και ο Παναθηναϊκός είναι ανύπαρκτος, έχει γίνει ο Πανιόνιος των Αθηνών και, η ΑΕΚ έπεσε γάμα εθνική. Σωστό είναι αυτό, αλλά δεν το έχει κάνει ο Σαββίδης αυτά. Η ΑΕΚ έπεσε γιατί χρωστούσε 200 εκατομμύρια. Καλά, και την άλλη φορά χρωστούσε 200 εκατομμύρια. Και την άλλη φορά χρωστούσε 200 εκατομμύρια. Ναι, πριν πέσει. Αλλά μπήκε σε ένα άρθρο που μπήκατε κι εσείς. Αυτό λέμε, αυτό λέμε. Έπεσε για τα χρέη της η ΑΕΚ. Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Αμέσως μετά πούμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Έτσι έχουμε αγωνιστική γεμάτη Σαββατοκύριακο. Τι θα πούμε για μπάσκετ? Εγώ θα πω, εσύ μην. Άμα θέλεις, ό,τι θες. Εγώ θα πω για μπάσκετ. Εσύ πες για μπάσκετ. Εγώ θα πω για μπάσκετ. Θεωρώ πάλι σημαντικότερο το μάτς. Αν και αυτό είναι σημαντικό το μάτς του Ατρόμητος Άρης, θεωρώ ότι είναι σημαντικότερο το μάτς του Άρη με τον Πανιόνιο. Έτσι λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ναι, αμέσως μετά θα σχολιάσουμε την αγωνιστική. Σχολιάσουμε, πούμε, θα έχουμε ανοιχτές και γραμμές. Καλά, δεν θα πάμε τώρα. Σήμερα, ανοιχτές, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια θα έχουμε τις γραμμές ανοιχτές. FM και ενώ γράψει και έναν ονοματεπώνυμο, θα σας πω γιατί. Αποστολή στο 54526. Όποιος γράψει και ονοματεπώνυμο θα μπει στην κλήρωση για ένα καθαρισμό φαναριών. Για τα θολά φανάρια σας, ευγενική προσφορά από το Boom Car στην Ποσειδόνος 28 με τηλέφωνο 2310-431-809. FM και ενώ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Ο ειδήμονας ξένης μουσικής ούτε τον καλλιτέχνη βρήκε, ούτε τον τίτλο. Δεν είπα τον τίτλο. Ποιο τίτλο? Άλλος είναι. Is the moment of truth, δεν είναι. Ότι τι είναι, is the moment of truth. Είναι η στιγμή της αλήθειας. Ρε το Γρηγόρη. Τι λέει, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Δεν πάμε για μουσική, με μιλάει. Ο άνθρωπος. Και ποιος είπε στο τραγουδάει? Ο υπότης της ασφάλτου είπε. Ο Κίτ δεν έχει τραγουδήσει. Πέσε το βλάχο ότι έχει. Πέσε εδώ το βλάχο που ξέρει μόνο τον Τερλέγκα και τη Βύση. Πες το βλάχο ότι έχει τραγουδιστεί ο Ντέιβιτ Χάσεφορντ. Πες το να. Πώς, David? David Χάσεφορντ. Χάσεφορντ. Ναι. Άιντε. Τι με ποιον μιλάω, ρε παιδιά. Για μουσική, δες με ποιον μιλάω. Τι λέει, ρε. Εγώ τι λέω. Εσένα, σε συμπάτησα γιατί σε γονατατζίζεις. Ο Τσομπάνος των Αμπελοκήπων. Ο Τερλέγκας μου είπε για μουσική, ρε παιδιά. Εγώ δεν σου είπα για μουσική, ρε. Ο Βαρδής. Εγώ δεν ξέρω από μουσική ξένη, φίλε. Από ελληνική μου πεις κάτι ξέρω. Από ξένη μουσική, εντάξει, σου είπα, δεν ξέρω. Τότε τι με. Αλλά δεν κάνω και τον πονηρό. Δεν κάνω πονηρό. Το ήξερα το τραγούδι, έκανα λάθος στο τέτοιο. Λέει τώρα τον ηχολήπτη μας εδώ πέρα, ο Ζάχος. Ο υπότης ασφάλτου λέει το κομμάτι, ο Κίτ. Είναι τραγουδιστής ήταν ο άνθρωπος. Είναι χαζός, δεν ξέρει. Δεν ήταν τραγουδιστής. Καταρχήν δεν τον ξέρει καν, το όνομα δεν τον ήξερε. Εσύ τον ξέρει, την πατσανάκι σου. Τι θα ακούσω άλλο, ρε παιδιά. Τι θα ακούσω άλλο, ρε, από τον Βλάχο, από την Άπολη. Να ήταν Κάς Τερλέγκας, Κάς. Πώς λέγονταν άλλο που με έβαλε προχθέ. Βολάνης, ο Σώτης. Βολάνης. Ναι, άντα κάνα τέτοιο, δεν ξέρω. Δεν του ξέρω αυτό. Σταμάταρο Γονίδης. Ναι, εγώ δεν του ξέρω. Χριστοδουλόπουλο να ακούσει. Δεν του ξέρω. Ναι, αυτά είσαι. Καζαφίρι Μελά. Τον Παύλο Μελά ξέρω. Ζαφίρι Μελά δεν ξέρω. Εγώ ξέρω και τον Παύλο Μελά κάτω στο κέντρο. Αυτό ξέρω. Ρε παιδιά. Τέλος πάντων, προχώρα, ρε Βλάχο. Τι θα κάνεις τώρα, τον Ατρόμητο τι θα κάνεις? Τον Ατρόμητο. Ατρόμητος Άρης έχουμε. Τριπλή. Πάω Ξάνδη έχουμε. Τριπλή είναι. Τι τριπλή είναι? Τριπλή, τι να σου πω. Άμα καλά ήξες... τον Ατρομητάκο, τον Ατρομητούλη, ο μεγάλος Άρης. Ατρομητούλης, καλά. Μα ο Άρης Τάσο πρέπει να καθιερωθεί μερικά χρόνια πρώτα στην Αλφα-Εθνική. Συμμαζευτήκαμε. Και μετά. Εγώ το λέω αυτό. Άμα το λες τότε τι, τριπλή είναι. Παίζει ο μεγάλος Ατρομητάρας που έχει καθιερωθεί στην Αλφα-Εθνική. Είναι Ατρομητάρα. Καλοί άνθρωποι. Καλοί άνθρωποι. Εξαιρετικοί. Καλή. Παίζει ο Ατρόμητος. Καθαρή ομάδα. Καθαρή ομάδα. Ναι, άμα δεν είναι καθαρή, βάζουμε λίγο Άζαξ και γίνονται μια χαρά. Λοιπόν. Στο 95 του κέρδισα. Με ακυρώσανε και γκολ στο 92. Πότε του κέρδισε το 95? Φέτος. Ναι. Σε ακυρώσανε γκολ στο 92. Σωστά το ακυρώσανε. Τι λάθος το ακυρώσανε. Αν λες εκείνο το τρίπο που δεν πήδηξε κανένας, λες στο 95. Ναι. Άφησα σωστά. Περίμενα στο 95 να. Όχι, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα απλά δεν πήδηξε κανένας. Λάθος άμυνα του. Τι να κάνουμε, φίλε, δεν φροντίζουμε.
Λάθος, δεν φροντίζουμε όπως ο Ολυμπιακός στο Χαριλάου ναι. να είναι τελειωμένο το μάτσα πούμε, από του 40. Δεν ήταν 1-2 ήταν μέχρι το 90. Το είδαμε στο 1-3 με το χέρι. 1-2 δεν έληξε. Ρε. Άλλο σου λέω. Το είδαμε στο 1-3 όλα την αντίδραση με το χέρι. Πάλι τα ίδια. Σε ποιο μάτσα διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες στο Άρη για πες μου. Σε ένα μάτσα. Τι? Σε ένα μάτσα που διαμαρτυρήθηκαν για φάση. Δεν ξέρω φίλε τώρα με τι με νοιάζει εμένα. Τότε πώς λες. Αν διαμαρτύρονται σε άλλα παιχνίδια. Εσείς πρέπει να προβληματιστείτε. Αν διαμαρτύρονται σε άλλα παιχνίδια και δεν διαμαρτύρονται σε αυτό έχεις κάθε δικαίωμα. Να πεις ρε φίλε στο άλλο σκιστήκατε. Δηλαδή, εσένα σ' αρέσει που δεν διαμαρτύρονται. Όχι βέβαια, εγώ το καυτηρίασα. Τι κάνεις γι' αυτό. Τι να κάνω, σου είπα, εγώ τι μπορώ να κάνω. Το τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, τι παιδιά σου κάνει αυτό. Τίποτα, χάνεις τα λόγια σου. Δεν κάνω καθόλου τα λόγια. Χάνεις τα λόγια σου. Τι να κάνω εγώ, να πάω τον παίχτη να τον δείρω που δεν διαμαρτύρεται. Τι να τον κάνω. Θα είσαι κατά της βίας πάντα. Μα τι να τον κάνω. Συνέχεια την ίδια συζήτηση κάνουμε. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Ίσα ίσα θυμάμαι και το Super 3 που επισκέφτηκε σε μια προπόνηση και τους τόνισαν αυτό το πράγμα και συνέχισαν την ίδια τακτική. Δεν διαμαρτύρονται σε κανένα. Σε καμία φάση. Σε φάση που είναι οφθαλμοφανέστατα κατά μας, ενώ δεν πρέπει να είναι, δεν διαμαρτύρονται. Τι να τον κάνω εγώ, να πάω να τον βάλω κάποια πιστόλι στο κεφάλι να τον πω να διαμαρτύρεσαι, ρε. Πώς. Τι να τον κάνω. Στην Τούμπα τι σας έπιασε και διαμαρτυρώσεις. Σε ποιο, τι διαμαρτύρεσαι. Κάθε 3 και 5 διαμαρτύρεσαι. Είχαμε μια κάρτα εφεύρεση, ναι, κόκκινη ναι, κάρτα, ναι, δεν διαμαρτύρεσαι κανένας. Τι. Τι είναι και ψωμί. Τι. Για βάλα δε στη φάση. Τι να δω. Ποιο διαμαρτύρεσαι. Για βάλα δε στη φάση. Ποιο διαμαρτύρεσαι. Όλοι. Μόνο αυτό που την έφαγε και εκείνο λάει. Βρήκα καροτσάκι έπρεπε να τον πάρουν. Α, δεν τον πήρανε. Τι να τον πάρω, είναι light. Τι να, όπως λες και εσύ για κάποιους, είναι βιτάμ. Σε αυτό το θέμα είναι βιτάμ οι παίκτες του Άρη. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να το αλλάξουμε. Είναι δικιά σου ατάκα, αλλά τη χρησιμοποιώ. Ξένα τέλειωσε η χρονιά. Πήρες το χείμι στην Τούμπα. Ναι, η χρονιά θα τελειώσει. Η χρονιά θα τελειώσει αν αποκλειστώ από το κύπελο ή αν το πάρω. Εκεί θα τελειώσει η χρονιά. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Η Ευρώπη δεν σε νοιάζει. Εμένα, θέλω να βγάλω, όχι. Όχι. Δηλαδή εντάξει, παίξαμε και φέτος δύο παιχνίδια Ευρώπη. Θα ήταν με νόημα η Ευρώπη αν μπορούσαμε να μπω στους ομίλους. Έτσι. Και πάλι εννοώ για το οικονομικό κομμάτι της τέτοιου, όχι τόσο για μένα. Εγώ θέλω να κατακτήσει η ομάδα μου το κύπελο. Αυτή τη στιγμή αυτό μπορεί, αν μπορεί, δεν μπορεί κάτι παραπάνω από αυτό, με τα δεδομένα που υπάρχουν. Αυτό θέλω. Τώρα, άμα βγει η Ευρώπη, θα είναι πολύ καλό. Για μένα είναι δευτερεύον. Καλά, για, δηλαδή, για μένα άρεσε. Ποιο θα βγει Λάρισα και δεν θα βγει εσύ, θα βγει Ξάνθη και δεν θα βγει. Ας πάρει το κύπελο να βγει, ρε φίλε. Άμα πάρει το κύπελο και 12ο να βγω, το βγαίνει η Ευρώπη. Άντε πάρει το κύπελο. Εμονή σα είχε. Εμονή δεν είναι εκείνη. Τίτλο είναι, ρε φίλε. Είναι ένα από του δύο τίτλου. Αλλά... τον άλλο δεν μπορώ να το διεκδικήσω. Ναι, πώ το ζητά αυτό το τίτλο. Γιατί δεν το ζητά. Ποιο δεν θα το πάρει και το πάρει εσύ. Ποιο θα πάρουμε, ναι, δεν το πάρουμε. Επαναλαμβάνω. Επαναλαμβάνω. Και μετά θα πει. Λέω ότι αν δεν μπορώ να το πάρω το κύπελο με Παναθηναϊκό, όπως και εσύ λες, σε κακή κατάσταση, μην πω, το πω χειρότερο. Με την ΑΕΚ σε αγωνιστική ακόμη χειρότερη κατάσταση, πιστεύω και από τον Παναθηναϊκό. Άρα με σοβαρούς αντιπάλους, τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, αυτούς τους δύο, αν δεν μπορέσω να το πάρω τώρα, πότε θα το πάρω. Όταν θα ξυπνήσει και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, χειρότερα δεν θα είναι. Όχι, θα το πάρεις όταν γίνει κύπελο Β' Εθνικής. Ωραία, εντάξει, ωραία. Εκεί μπορεί να το πάρεις. Εντάξει, ωραία απάντηση, να σου πω. Βέβαια είναι απάντηση. Έκανες μία απάντηση, μία ερώτηση, εγώ απάντησα. Πώς θα κερδίσεις, εσύ απαντάω. Πώς θα κερδίσεις τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να κερδίσεις τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, να σε παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, να σε αποκλείσει και να παίξω με τον Ολυμπιακό τελικό και να τον κερδίσει. Να αναλύσεις. Είναι, είναι κάθε σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό. Να παίξεις με την ΑΕΚ να σε αποκλείσει και να αποκλείσω την ΑΕΚ. Τι είναι επιστημονική φαντασία. Την ΑΕΚ δεν μπορώ να την αποκλείσω. Η ΑΕΚ πώς θα με αποκλείσει. Λέμε ρε φίλε. Πώς. Πώς. Ναι. Κάνουμε όπως. Δεν μπορεί ρε φίλε. Τα τελευταία δεν 3 χρόνια αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί. Μπορεί να μην μπορεί σε ένα μάτς, να μπορεί σε δύο. Να τα πάρουμε λογικά. Ας δούμε. Ο κάτοχος. Ναι, αλλά ξέρεις τι. Παρακαλώ. Πάλι, όχι, πάλι σε κάτω. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Που δεν είναι μπάσκετ. Και εσύ νομίζω συμφωνείς αυτό. Να κερδίζει κατά 99% ο καλύτερος. Μπορεί εσύ να είσαι καλύτερος και στα δύο μάτς. Όχι με την ΑΕΚ, πες μια άλλη ομάδα και να αποκλειστείς. Είναι παράλογο αυτό που λέω. Όχι, είναι αυτό που θες. Αυτό το θέλω, αλλά δεν είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο. Αν ήταν μπάσκετ, θα έλεγα και ήσουν ο Παναθηναϊκός εσύ, θα έλεγα ότι δεν γίνεται. Θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, παραδείγματος χάρη. Κοίταξε, αυτό ισχύει, το πρωτάθλημα. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη που λες. Δηλαδή. Ποια Ευρώπη, δηλαδή. Ότι... στην Αγγλία, ας πούμε. Παίζει η Manchester United με τη Leicester. Δεν ισχύει αυτό στην Αγγλία. Κατάλαβες. Είναι μονάτα ματς στην Αγγλία. Άρα σου λέω. Τι? Για την έκβαση του σκορ, του μάτς, για τον νικητή. Ναι, σε όλα, ναι. Παίζει Manchester United, Leicester. Βέβαια. Παίζει Liverpool, ναι, ναι. Bournemouth. Σωστά. Δεν μπορεί να κερδίσει Bournemouth. Πώς δεν μπορεί να κερδίσει. Το λογικό ποιο είναι όμως να κερδίσει. Ποιος το φαβόρι. Ναι, το φαβόρι. Αυτό λέω.
Ναι, αλλά δεν είναι κάτι εξωπραγματικό να κερδίσει η Μπόρμουθ. Τη σκέψη σου πιστεύω με το θέλος. Λοιπόν, η λογική λέει ότι φαβορή για την κατάκτηση του κυπέλου είναι αυτός που το παίρνει τα τελευταία 3 χρόνια συνεχόμενα, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο αίτητος νταμπλούχος ΠΑΟΚ. Γράφε, Χρήσο, πέρσι. Πιάσε. Πρώτος και καλύτερος σαν φαβορή είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει το κύπελο. Δεύτερος είναι ο πεινασμένος άτιτλος λόγω ΠΑΟΚ Ολυμπιακός Πειραιός. Κάτσε να δω τι ο οποίος ποντάρει και στην αλλαγή κυβέρνησης, ποντάρει και στους υπουργούς που έχει άριστες σχέσεις. Στην ομάδα του δεν ποντάρει, γιατί δεν ποντάρει αυτός που έπρεπε. Έπρεπε να επενδύσει. Αυτός που πήρε τα 35 εκατομμύρια την έκανε μούχτη τη δουλειά. Τους έφερε 38χρονος τον Βαλμπουένα. Και κάτι συμπέθερος εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Κουβαλούσα πάγο στην Αφρική, ξέρω εγώ. Λοιπόν. Κατάλαβες. Άρα λοιπόν, φαβορή για την κατάκτηση και του φετινού κυπέλου είναι ο ίδιος ο κάτοχος των τελευταίων 3 λοιπόν. Κυπέλων. Είναι ο Ολυμπιακός μετά. Ωραία. Μετά οι αδικημένοι, κατά την άποψή τους, τα τελευταία 3 χρόνια λόγω 3 τελικών που χάσανε, ΑΕΚ. Έπειτα λόγω φανέλας ο Παναθηναϊκός και μετά έρχεται ο Άρης. Ωραία. Και εγώ τώρα έχω πέμπτος εδώ. Είσαι, δηλαδή. Ωραία. Πέμπτος είσαι. Ωραία. Και εγώ έχω εδώ μπροστά μου τώρα τις αποδόσεις της ελληνικής εταιρείας, όχι αγγλικής, ελληνικής στοιχηματικής εταιρείας. Η οποία λέει, που λέει Ολυμπιακός για κατάκτηση κυπέλου. Ναι, έτσι, νικητής. Ναι, ναι. 2,50. Ναι. Τον Ολυμπιακό έχει πρώτο φαβορή. ΠΑΟΚ 2,75. ΑΕΚ 6. Και Άρη 15. Ναι, τέταρτο τον Άρη. Μάλιστα. Και Παναθηναϊκό 15. Ναι. Και Ατρόμητο 25. Μαζί με τον. Άρα καλά είπα εγώ πέμπτο. Τέταρτο. Τρίτος είναι ο Άρης. Πώς είναι, ρε. Τρίτος είναι, ρε φίλε. Πώς είναι. Ολυμπιακός πάω κάτω. Τέταρτο. Μαζί με τον Παναθηναϊκό πέμπτος είσαι, ρε φίλε. Α, είμαι μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά είμαι πέμπτος. Τέταρτο πέμπτος, ρε φίλε. Ούτε τέταρτο ούτε πέμπτος. Και γιατί με βάζει πέμπτο τότε. Να βάλω τον Παναθηναϊκό τέταρτο τότε. Εσύ γιατί βάζεις πέμπτο, εγώ δεν είπα ότι είναι τέταρτος. Είσαι στην τέταρτη θέση, ναι, με τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, εδώ δεν μπορώ να καταλάβω. Είσαι και στην πέμπτη θέση. Εδώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δίνει την ΑΕΚ 6 πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα να δω να ήμουν στα. Για μπες σε μια ξένη στοιχηματική εταιρεία. Στα αρχηγεία της στοίχημα, γιατί καταλάβατε για ποια λέμε. Και θα ήθελα να δω πόσο έχει πάρει στοίχημα το να πάρει η ΑΕΚ το κύπελο. Ναι. Ποιο κακομοίρη. Κακομοίρογλου έχει βάλει την ΑΕΚ να πάρει. Εκτός αν ξέρουν ότι θα κάνουν τίποτα με τα γραφεία. Εντάξει, πάμε στη γραμμή. 23, 10, 2, 87 και 38 για να τα πούμε εμείς. 15 πάντως στον Άρη, ένα 20 θα το σμπρώξω και ας χάσω. Δεν πειράζει. Είναι, παίξε σωστά και χάσει. Πάντα λεφτά. Πάντα λεφτεδάκι. Έλα, ποιος, ναι. Έλα, Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Ντρούλι. Καλησπέρα, φίλε. Τάσο. Ναι. Προσπαθείς, δεν ξέρω τώρα, να βάλεις μυαλό τώρα να... Α, πάλι σε έναν οπαδό που με κάθε επιφύλαξη για τα στατιστικά που θα πω από το 70 και μετά, δηλαδή τα τελευταία 50 χρόνια, 49 προς 50, έχουν πιάσει μόνο μια φορά μια δεύτερη θέση το 80 σε δύο τον παράζ, μια φορά. Έλα, πού είσαι. Χάθηκε. Έπεσε. Θα ξαναπάρει. Ξαναπάρε άμα θέλεις. Το προσπαθείς να βάλεις μυαλό, βέβαια. Είσαι γενικά επιθετικός, δεν είναι κακό να είσαι επιθετικός, αλλά είσαι και σε κάποια στιγμή προσβλητικός. Μια φωτογραφία από πες ό,τι θέλεις, απέφυγε τους χαρακτηρισμούς τουλάχιστον προς εμένα, γιατί. Δεν σε χαρακτηρίζει τώρα, τι είπε, τίποτα. Είπε, προσπαθείς να βάλεις μυαλό. Δηλαδή είμαι άμυαλο. Τέλος πάντων, δεν ήταν τόσο κακό, εντάξει. Εντάξει. Όχι, μωρέ, Ζάχο τώρα, εντάξει. Όχι, εντάξει. Ναι, εντάξει. Καλά, με έχει πει χειρότερο συγκεκριμένο. Δεν έχω. Βυστήκατε μια μέρα, εντάξει, τελείωσε. Όχι, δεν είναι. Α πει ό,τι θέλει, δεν υπάρχει και πρόβλημα. Και εγώ αρπάχτηκα με τον Αριστείδη, τελείωσε. Δεν έχει πρόβλημα. Α πει ό,τι θέλει, ρε φίλε. Α πει ό,τι θέλει. Όταν υπάρχει απάντηση, θα υπάρχει. Ο φίλο ο Άγγελο από το ασπρόμαυρο Πεύκο χώρι Χαλκιδική. Μετά λέει, μιλάνε λίγα το πανό, λέει στο Βόλο. Και μου στέλνει μια εφημερίδα, ένα πρωτοσέλιδο που λέει στη χθεσινή ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Άρεος Εθνικού 0-0 έπεσε το γήπεδο Χαριλάου από τις ζητοκραυγές των Αριανών όταν μπήκε το γκολ του Ολυμπιακού. Πότε είναι αυτό. Τι λες, ρε φίλε. Ναι, ναι. Το έγραψε ποιος, ο Μπάμπης ο Σουγιάς. Ποιος είναι. Το γράφει, και τι είναι αυτό τώρα, είναι Δευτέρα, απόδειξη. Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 1983. Αυτό τώρα είναι απόδειξη. Το φως λέει. Αυτό, το φως. Τι απόδειξη είναι αυτό, ότι. Δεν ξέρω, φίλε. Ότι. Α, το φως, κάτσε εδώ πια ημερομηνία. Άρα αυτό είναι απόδειξη. Αυτό είναι απόδειξη που γράφει ένας που άκουσε ζητοκραυγές. Ενώ τον παράς του Βόλου το πανό ήταν καζούρα. Όχι, εντάξει, εντάξει. Καταλάβαμε. Λέει ο άνθρωπος. Εντάξει, το καταλάβαμε. Την άποψη λέμε όλοι. Εφημερίδα γράφει. Έπεσε το Χαριλάου από τις ζωκραυγές των Αριανών όταν έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός. Να μας πει τη τούμπα τι έπεσε όταν την επισκέφτηκαν οι Ολυμπιακοί που έπαιξαν ευρωπαϊκό παιχνίδι.
ο φίλος. Έπαιξε παιχνίδι. Ποιος? Και ο Άρης δεν έπαιξε ευρωπαϊκό παιχνίδι στην Τούμπα. Όχι, ο Άρης όταν έπαιξε στην Τούμπα ήταν άλλη εποχή. Και όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός ήταν άλλη εποχή. Δεν τράπηκε ο Ζήσης, σήκωσε και την πλούσα εκεί. Λίγο ντροπή. Πάμε στην γραμμή. Έλα, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, ταλάνια μου. Για χαρά. Καλησπέρα. Μπίλης από Γουρουνία. Από? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Από Γουρουνία, εδώ είπαμε. Τα έχουμε καιρό να τα πούμε. Από εδώ που ζουν τα γουρούνια. Γεια σου, ρε Βασίλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν να δώσω ένα δίκιο στο Ζάχο. Για τον Ντέιβιντ αυτόν τον Χασελχοφίδη, να μου πει τον Χασελχοφ. Είναι όντως και ηθοποιός και τραγουδιστής και μάνατζερ και. Εγώ δεν είπα ότι δεν είναι τραγουδιστής, ρε φίλε. Εγώ είπα ότι έκανε λάθος στον καλλιτέχνη. Ναι, μου έπιασε η φωνή του, μου έκανε λίγο σαν αυτόν. Μετά βέβαια κατάλαβα ότι ήταν το τραγούδι του, είπα και τον τίτλο. Πάλι καλά. Τον είπα τον τίτλο. Πάλι καλά που είπες αυτόν και δεν είπες κανένα Γιώργο Κινούση. Εσύ όμως έλεγε. Ένα λεπτό. Εσύ έλεγε ο Κιτ τραγουδάει, ο Κιτ, έτσι δεν είπε. Το ναι, ρε φίλε, είπες ότι τραγουδάει ο υπότης ασφάλτου, αυτό είπα. Ναι, δεν περίμενες ότι ήταν τραγουδιστής ο Ντέιβιντ Χάσελχοφ. Ο Παϊτέρης ότι ήταν. Δεν βγάζω άκρη με τον άνθρωπο, ρε, δεν βγάζω. Ο τύπος αυτή τη στιγμή είναι 70 χρονών. Και πριν 6 μήνες, 5 είχε το συναυλία στο Στουτγκάρντι και είχε 45 ευρώ εισιτήριο, φαντάσου τώρα. Και πήγανε ο κόσμος και τον είδαν. Καηδευτικά πώς λέει τον Ντέιβιντ. Στα Αμερικά. Πώς το λέτε. Ναι, φίλε, πώς το λέτε τον Ντέιβιντ. Δηλαδή, τον Αναστάσιο, α πούμε, εμένα με λένε Τάσου Τασούλη, ξέρω εγώ. Το Χρήστο, Χρήστο Χριστάκη, το Ζάχο, Ζάχο Ζαχούλη. Ντέιβιντ το λένε Δαβιδάκο. Δαβιδάκο. Ντέιβιντ. Όταν λένε Ντέιβιντ, μου πάντη γι' αυτό το είπα. Όταν λένε Ντέιβιντ, έρχεται ο Στεργάκος κατευθείαν στο μυαλό μου. Ντέιβιντ Στεργάκος. Λοιπόν, τώρα, Ζάχο, να σε κυνηγήσω και λίγο. Θα περί καταστροφή. Καλό Φόδωρο. Θα σου πω εγώ, αγόρι μου. Τι, ο Φόδωρο. Είμαστε μια παρέα, εγώ εσύ και ο Τάσος. Έλα, ναι. Λοιπόν, οι τρεις μας. Βασίλης είπε. Βασίλης είπε. Έλα, ρε Βασίλη, ναι. Θα βγει με κόμενα σήμερα και καζέψε, ρε. Όχι, ρε, δεν είναι σήμερα. Θα μάτε, ρε, να πω. Ας τον άνθρωπο. Είμαστε μια παρέα, Ζάχο, εμείς οι τρεις. Πάμε, ναι. Μεγαλώνουμε στην ίδια γειτονιά. Ναι. Είναι μια θεία στη γειτονιά, έχει στη γωνία εκεί. Φαντάζομαι όπως μεγαλώσαμε εμείς, ρε παιδί μου, σαλάνες και σαν ναι. Όχι όπως μεγαλώνουν σήμερα τα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, και είναι η θεία στη γειτονιά εκεί στη γωνία και μας κάνει μαρμελάδα φέτες. Ξέρω εγώ με βούτυρο και έτσι μπορεί, σούπερ. Ξέρω εγώ με φρεσκοζυμωμένο ψωμί, ξέρω εγώ. Και είμαστε εμείς και τις τρώμε, ξέρω εγώ, από τρεις φέτες κάθε μέρα. Ναι. Και είναι και ένας μικρός στην παρέα, ξέρω εγώ. Ένας γιφτάκος που δεν τον υπολογίζουμε, ρε παιδί μου, και αυτό δεν το δίνουμε τίποτα να φάει. Τον κάνουμε bullying, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια, 10-20, μέχρι να μεγαλώσουμε. Μεγαλώσαμε τώρα και αυτός έχει πριστεί στα γυμναστρία, γίνει το ζώο, το κτίνος. Και εμείς οι τρεις, που ήμασταν φιλαράκια, ξέρω, συνεταιράκια, ξαφνικά μας τρώει όλες τις φέτες ο τύπος. Πάει κάθε απόγευμα στη γιαγιά και του βλέπει τι κάνει στη γιαγιά, θα σου φέρει τα ψώνια τον Ανατόλου και τα τρώει όλα αυτός. Αυτός μας κατέστρεψε, Ζάχο, να ξέρει. Κατάλαβες, τι κάνει ο Βάναρος. Κατάλαβα. Αυτός μας κατέστρεψε. Ω, το χίπι με τα γυμναστήρια πρίστηκε. Τέλος πάντων. Τώρα όσο έχει να κάνει με τις καταγγελίες και τα αυτά που είναι τώρα στον αέρα, εύχομαι και ελπίζω και είμαι σίγουρος βασικά ότι είμαστε καθαροί. Και θα χτίσουμε τη νέα τούμπα που τα έσοδα των, ξέρεις, των μηνύσεων, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό. Πολύ απλά τα πράγματα. Ωραία, για να και πω, αυτού... Βασίλη, για να πάρω κι εγώ έτσι λίγο θέση, φυσικά στοιχεία τέτοια δεν ξέρω, δεν έχω δει και δεν νομίζω αυτά θα φανούν στα δικαστήρια, έτσι, ναι. Αλλά έχω μία αίσθηση, έτσι, άμα θέλεις, καταρχήν πιστεύω ότι ακόμη και σε εισαγωγικά ή και χωρίς εισαγωγικά, ένοχος να είναι ο ΠΑΟΚ, δεν θα τον πειράξουν, λέω. Αλλά έχω την αίσθηση, ότι ο κύριος, τέλος πάντων, η ακριτική ομάδα της Ξάνθης θα μας χαιρετήσει 100%. Έτσι λέω. Ναι, και εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω. Θα μας χαιρετήσει, λοιπόν, 100% να ετοιμάζονται για τη ΒΟΥ. Πιστεύω θα βγει κάτι άλλο στη φορά, γι' αυτό θα χαιρετήσει. Απλά ξέρεις τι, εγώ σκέφτομαι ότι ο τύπος ήρθε εδώ και πλήρωσε, ξέρω εγώ, τα χρέη του ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήθελε μελανή σελίδα στην ιστορία του. Δεν νομίζω να έχει κάνει κάτι με το οποίο θα τον υποβιβάζουν στη Β' Εθνική, κατάλαβες, θέλω να σε πω. Εφόσον ήρθε και φέρθηκε έτσι και είπε, ξέρω εγώ, ΠΑΟΚ Τσέστη, δηλαδή πλήρωσε τα χρέη, είναι καθαρός. Καταρχήν δεν είναι ανακατεμένο. Πουθενά ναι, στις κατηγορίες το όνομα του Ιωάννη Σαββίδη. Ναι, πουθενά. Αυτό. Οπότε ναι, πιστεύω δεν τρέχει τίποτα με τον ΠΑΟΚ και τελείως υπόθεση. Η κατηγορία δεν είναι να είναι ο Σαββίδης να έχει μετοχές. Δεν μπορεί να έχει μετοχές άλλες πάει ο Σαββίδης. Συγγενικό πρόσωπο, έτσι λέει νομίζω ο νόμος. Ναι, αν αυτό αποδεικνύεται και αν ο νόμος λέει, φυσικά,
αλλά πάλι πιστεύω δεν θα τον πειράξουν τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι, πιστεύω, η Ξάνθη πιστεύω, έτσι έχω μια αίσθηση, δηλαδή θα έβαζα ένα 5 ευρώ ένα στοιχηματάκι, όχι παραπάνω, ότι θα μας κουνήσει μαντήλι. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες κατηγορούν τον ΠΑΟΚ και το μακρινό συγγενικό πρόσωπο του Ιωάννη Σαββίδη, δεν αφορούν, επαναλαμβάνω. Αυτά θα τα βρουν τα δικαστήρια. Δεν αφορούν, επαναλαμβάνω και ενημερώνω τον κόσμο, την ΠΑΕ Ξάνθη, η οποία ασχολείται με την ποδοσφαιρική ομάδα της Ξάνθης. Ωραία. Αφορά εγκαταστάσεις ξενοδοχειακές, τις οποίες πήγε, έκανε επένδυση ο μακρινός συγγενής του Ιβάν Σαββίδη, σαν επιχειρηματίας που είναι. Ναι. Δεν έχει δηλαδή καμία σχέση με το ελληνικό ποδόσφαιρο, οι εκτάσεις και το, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύεται νομίμως. Καθόλου τα χαρτιά που υπάρχουν, αυτά, ο μακρινός συγγενής του Ιωάννη Ζαβίδη. Τι να κάνουμε τώρα. Στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο φυσικά. Και, να τιμωρεί, και φυσικά όσοι παραπληροφορούν, όσοι παραπληροφορούν και προωθούν το θέμα λανθασμένα προς την κοινή γνώμη, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από ό,τι έχει ενημερώσει, έχει ενεργοποιήσει τη νομική υπηρεσία και θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου. Είτε είναι κανάλια, είτε είναι ραδιόφωνα, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε είναι εφημερίδες, είτε είναι οτιδήποτε. Όλοι θα δώσουν λόγο για την παραπληροφόρηση ή για τη σωστή πληροφόρηση. Σωστό. Αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο. Έτσι, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά. Από Κατάρ σας ακούω, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Με άλλα δύο παόκια, ο ένας από Αίγυπτο και ο άλλος από Μπαγκλαντές. Τους έκανα, λέει, παοξίδες. Να δείτε, λέει, τι πλάκα έχουμε συνέχεια. Λέει, με ρωτάει για τον ΠΑΟΚ, λέει, και σας ακούμε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Έχει ακούσει για να καταλαβαίνουν και τι λέμε. Τώρα, προφανώς, ο Αλέξανδρος. Κάνει μετάφραση. Εκεί στο Κατάρ θα έχει κάποια κοινή γλώσσα, κοινή γλώσσα για να συνοείται με τα δύο παοξάκια αυτά τα άρρωστα. Από Αίγυπτο και από Μπαγκλαντές. Πάντως βλέπω τώρα το μάτς πριν πάμε στο διάλειμμα. Καναξάδευε του Άρτα, βρήκες εκεί από Αίγυπτο. Πριν πάμε στο διάλειμμα, δεν ξέρω πόσο πόντους έχει βάλει από το 33-32 να πούμε. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όποτε βλέπω έτσι γυρίζω το βλέμμα μου για να δω λίγο, σκοράρει ο Σπανούλης συνέχεια. Δεν ξέρω πόσο πόντους έχει βάλει. Να πούμε άλλη μια φορά τι κληρώνουμε. Πες για πάμε στο διάλειμμα. Ο φίλος ο Ανδρέας, ο Γιώργος, ο Βασίλης και ο Θόδωρος έχουν στείλει 4 μηνύματα ως τώρα. Κληρώνουμε ένα καθαρισμό φαναριών για το αυτοκίνητό σας, παιδιά. Όσοι έχετε θολά φανάρια και όσες και δεν σας αρέσει οπτικά, το Boom Car σας τα κάνει κουκλάκια μέσα σε ένα τεταρτάκι. Δηλαδή, όποιος κερδίσει θα πάει στην οδό Ποσειδόνος 28 στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, δίπλα από το Media Mart, με τηλέφωνο 2310-431-809. Θα κάνει ένα τηλέφωνο να κλείσει ραντεβού. Boom Car είναι εκεί ο Κωνσταντίνος με τον Γιώργο και θα σας κάνουν τα φανάρια σας special, ολοκένουργια, σαν να τα πήρατε από την προσωπία. Σε ένα τέταρτο, δεν θα κάτσετε παρά ένα καφέ, θα πιείτε και θα φύγετε. Εντελώς δωρεάν. FM κενό, ονοματεπώνυμο, Boom Car τη λέξη, αποστολή στο 54526 και κάποιο σχόλιο θέλετε, παραλαμβάνω. FM κενό, ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 54526, 11 παρα 5, νικητής ή νικήτρια, θα τον ανακοινώσουμε, θα τηλεφωνήσει στο 431809, Ποσειδόνος 28 θα πάει, Boom Car και θα κάνει κουκλάκι τα φανάρια του. Κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε πάλι με κάποια θεματάκια σημαντικά που έχουμε για το ΠΑΟ Ξάνθη, για το Άρης Ατρόμητο, για το Ατρόμητο Άρης και για όλη την αγωνιστική και για την ειδησιογραφία της τελευταίας στιγμής που υπάρχει. Εσείς θα μπορείτε να επικοινωνείτε πάλι στο 2310-287 και 38 για τα μηνύματα, τα είπαμε. Break, Χρήστο Κιώση, και ερχόμαστε για, για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής. Ράδιο Μαρμίτα. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε Τάσος Τρέγιας με δύο τυροπιτάκια στο στόμα και Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Εντάξει, τα ξεπάστρεψε τα τυροπιτάκια. Ξεπάστρεψα, βέβαια, μούλα, ρε. Έξι έφαγε να πούμε. Εγώ έξι έφαγα, μέσα. Ούτε τι, ένα. Τι? Δύο τέτοια έφαγα, δύο παστάκια έφαγα. Μέχρι τα αυτιά σου φωλιά τα έφαγα. Όχι, ρε φίλε, δύο παστάκια έφαγα. Δεν τρώω. Τυροπιτάκια δεν τρώω. Σπανάκια, να πω την αλήθεια, τρώω. Μ' αρέσει το σπανάκι. Μετά τα 51. Ναι. Να μην τρως πολλά γλυκά, γιατί θα φορέσεις λιπάκι με τη ράντα σε λίγο, ναι. Ξέρεις. Ναι. Εσύ δεν τρως γλυκά. Τι? Γλυκά δεν τρως. Δεν είμαι 51. Σωστά, είσαι 49,5. Είμαι. Λοιπόν, 23-10-287 και 3 οκτάρια, 69-45-287 και 3 οκτάρια. Έχουμε δύο φίλους ήδη στην αναμονή. Μπά. Ας τους ακούσουμε. Ναι. Surprise. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι. Φίλε, όνομα και ομάδα μα θες. Από Καστοριά ΠΑΟΚ. Καλώς τον. Τι πλάκα κάνω, ρε παιδιά, Άγγελος. Και εμείς πλάκα κάνουμε τώρα, σλαμά με μυθήκαμε, ρε φίλε.
Έλα, Χαλκιδική, Άγγελο. Έλα, ρε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Αγγελάρα, γίγαντα. Που κουστούρε, Πάο. Ναι, καλησπέρα σε όλου. Τι τρελό είσαι. Έχει κανένα κυμπόκο εκεί πέρα. Έχει κανένα διαμαντή, κανένα κυμπόκο, φιλοξενεί τίποτα εκεί, κανένα καλό ψάρι. Όχι, όχι, δεν φιλοξενώ, ήμουν μαζί, εντάξει. Αλλά τώρα δεν φιλοξενώ. Τι ήθελα να πω. Για πες. Τους έχει, η Αθήνα παραμιλάει πάντως. Τώρα μιλούσα με ένα φιλαράκι από κάτω, ναι. Ένα δικό μας, παλαιοφάλιρο, ναι. Πάω ξύς μέχρι το Μεδόλι, μου λέει, παραμιλάνε λέει, μπουρμπουλίθες κάνουν λέει κάτω. Τους έχει κάνει ο Ιβάν, να τώρα λέει θα πέσει, να έχει πάρει την Ξάνθη, να έχει πάρει τον Πανετολικό, να έχει πάρει τον Άρη, ξέρεις, μπουρμπουλίθες βγάζουνε. Κατάλαβα. Παραμιλάνε. Και τον Άρη φίλε. Εντάξει, τον Άρη δεν θα τον πάρει μου, εντάξει, για προπονητήριο εκεί θα τον αφήσει για τα παιδάκια. Μπορώ να ετοιμαστείτε για τη μάχη των δικαστηρίων, να ετοιμαστείτε και αφήστε τον Άρη τον προς τον παρόν. Δεν είναι εχθρός σας ο Άρης, με τον Ολυμπιακό μάλλον. Όπως ετοιμάστηκε ο κύριος Καρυπίδης και απολογήθηκε για τα στημένα, για τον Ραούλ Μπράβο και τα λοιπά, δεν λέγαμε τότε για τα... Δεν τον κάλεσε κανένας. Πώς τον κάλεσε, στις αγγελίες τον είχε κάλεσει. Καλά, θυμάσαι που το λέγαμε και λέγαμε τα δικαστήρια. Τι έγινε, τι έγινε, δεν το θυμάμαι. Το ξέρω, σε μας τι έγινε. Πότε το θυμάμαι. Ξέρω και το Άρη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Το διαρκέας των Ολυμπιακού, το διαρκέας του μεγάλου στον Ολυμπιακό ισχύει για φέτος είναι... Ποιο το είπε αυτό, τα έκτηρα 4, ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε αυτό, τα έκτηρα 4. Ποιος το είπε, ο Μπάμπης ο Σουγιάς το είπε, ο Νίκος ο Κατσαβίδης, ποιος το είπε αυτό. Όχι ρε. Ο Βαγγέλας ο Κουκούλας το είπε, εκεί αντί ο Παναστασίου. Δεν μου λες κάτι άλλο, θέλω να ρωτήσω, επειδή είστε πολύ αντικειμενικοί. Ναι, εσάς δεν σας φτάνουμε, η αλήθεια είναι, ναι, εσάς. Στην αντικειμενικότητα δεν σας τα πει. Μετά το μάτς με τον Ολυμπιακό, δεν θυμάμαι, θύμισε με τότε. Βγάλατε ανακοίνωση κατά τις ζητησίες που σας έσπαξε. Σε ποιον βγάλαμε μετά. Μόνο ξέρετε, ή μόνο με τον μεγάλο Ιβάν, τον Τζάρο. Σε ποιον βγάλαμε μετά το μάτς. Με τον ΠΑΟΚ, παραδείγματος χάρη που αδικηθήκαμε, δεν βγάλαμε. Ναι, δεν βγάλατε. Βγάλαμε και δεν το ξέρω. Τι να βγάλετε, όλη τη βδομάδα ξεσκιστήκατε να κλείσετε. Πριν το μάτς, γιατί ήταν ο Σιδηρόπουλος. Εδώ εσείς για τον Ισπανό δεν βγάλατε, αλλά υπήρχαν μουρμούρες για τον Ισπανό. Επειδή έπαιξε δύο μάτς. Δεν είπα εδώ. Για τον Ισπανό που έπαιξε το Καραϊσκάκι. Επειδή είχε επισκεφτεί. Εμείς δεν έκαναμε κουβέντα. Καλά, αν ήσασταν εσείς στη θέση μας με το πέναλτι που έκανε Μούκτη. Ποιο πέναλτι έκανε Μούκτη. Ακόμα. Ποιο πέναλτι. Το κεφαλοκλείδωμα. Καλά, τώρα σοβαρά μιλάμε. Ξέρετε το παλαιστικό πώς λέγεται, δηλαδή. Αυτό ήταν πέναλτι, δηλαδή, έτσι. Δηλαδή δεν τον πιάνει ο Μάτος καθόλου. Πιάνει μόνο ένα στον τέτοιον. Όχι, ήταν... μωρέ. Μοιάζει ο Πάουκ τους πιάνει. Όχι. Δεν είναι ωραία. Άγγελε, ολοκλήρωσε, αγόρι μου, ολοκλήρωσε. Για να πάρουμε σε πολύ. Παιδιά, εγώ αυτό που ήθελα να σας πω, μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Κοινώσεις στην επιστημονική να πληθούν, να ξυριστούν, να αλλάξουν σοβρακάκι, να κάνουν μπιπ χωρίστρα και θα έρθουν να μας αερίσουν τα μέζε. Κοινώς που λέει. Γεια σας κύριε Άγγελε. Καλό βράδυ. Τα χρήματά μας στην Ασπρόμαυρη, στο δρόμο Πευκοχώρη. Χανιώτη είναι ο άλλος δίπλα. Ναι. Ναι, ναι. Πάμε στον επόμενο φιλοκαλισμένο. Όχι, δεν θα γίνει τίποτα. Να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι που δημιούργησαν το θέμα. Αν αθωωθεί ο ΠΑΟΚ. Αν αθωωθεί ο ΠΑΟΚ, πρέπει να τιμωρηθεί. Ο Ολυμπιακός μετά όσα συνέβησαν. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού πως έδωσε παρανόμως άδεια στην Ξάνθη. Ωραία. Άρα λες ναι. Ότι αν τα στοιχεία είναι τέτοια πρέπει να πέσει ο ΠΑΟΚ, λες. Εφόσον φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Ωραία. Αν ισχύει κάτι τέτοιο που λέει ο Ολυμπιακός, φυσικά και να πέσει ο ΠΑΟΚ. Ωραία. Ωραία. Γιατί και εγώ την ίδια θέση είχα πέρσι για την ομάδα μου, έτσι. Ωραία. Φυσικά. Έτσι ωραία. Είναι. Το σωστό αυτό είναι. Ωραία. Πάμε. Αλλά αν δεν είναι έτσι, που δεν είναι έτσι. Να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός. Να τιμωρηθεί ο κάθε υπεύθυνος. Τι λένε τα νόμιμα. Πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. 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 Και βέβαια να περιμένουμε να τελειώσουν οι υποθέσεις με τα στημένα. Όλα, να τελειώσουν οι υποθέσεις με τον Τζίλο. Όλα, να τελειώσουν οι υποθέσεις με την σύσταση κλιματικής συμμορίας. Δεν τους πιάσαν. Δεν τους πιάσαν. Ο ένας έκανε και μήνυση στον Τζίλο έκανε τώρα. Θα μπει μέσα ο Τζίλος. Κάτσε. Έλα πάμε στον ακροατή. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Συγγνώμη εδώ. Γεια σου Τάσο. Γεια σου και σένα. Γεια σου Ζάχο. Γεια σου. Βασίλης είμαι, πάω. Έλα ρε Βασίλη. Έλα. Γεια σου Βασίλη. Ζάχο. Ναι. Αυτό το παραμύθι το τελευταίο καιρό, επειδή μου το Big Four ο ΠΑΟΚ το έβγαλε.
Ποιο το έβγαλε αυτό το Big Four? Δεν ξέρω ποιο το έβγαλε. Προφανώ ο Πάουκ. Ποιο να το έβγαλε? Όχι, ρε φίλε. Ποιο το έβγαλε? Τουλάχιστον σε ακούω για αρσενικό ντερβίση. Ό,τι μπορώ κάνω. Για πε μου, ποιο το έβγαλε? Ο κύριο Ζαδίκα Ευαρχή με το Τρέγια. Ναι. Θεωρώ αρσενικό. Δεν το έβγαλε ο Πάουκ, ρε φίλε. Από την Αθήνα βγήκε αυτό το πράγμα. Big 4. Ναι. Δεν το έβγαλε κανένα. Αυτό το Big δεν το έβγαλε κανένα. Παπά από κάτω. Ναι. Η συμπρωτεύουσα έτσι. Ωραία, και... εντάξει, ρε φίλε, δεν θα μαλώσουμε. Αφού το έβγαλε η Αθήνα, εγώ δεν το. Δηλαδή, οι Αθηναίοι θεωρούν, λέω εγώ, θεωρούν ότι μόνο αυτές οι τρεις είναι μεγάλες ομάδες. Με τον Big Four δηλαδή το έβγαλε ο ΠΑΟΚ. Εγώ έτσι νομίζω. Δεν είμαι και σίγουρος. Δεν επιμένω για κάτι που δεν είμαι σίγουρος. Όχι, ρε φίλε, οι δημοσιογράφοι από κάτω. Οι δημοσιογράφοι της Αθήνας. Ποιος, ας πούμε, αν επιτρέπεται, ποιος το είπε, ας πούμε, το άκουσες πρώτος? Αυτοί το λένε. Ρε. Ωραία, εντάξει, από κάτω, ωραία, λένε, εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή τον Άρη δεν το θεωρούν μεγάλη ομάδα, ας πούμε. Άμα ρωτήσουμε κάποιον. Το Σωτηρακόπουλο, δηλαδή, αν ρωτήσουμε, θα πει Big Four, δεν είναι ο Άρης μεγάλη ομάδα, ας πούμε. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα. Ρωτάω κι εγώ. Δεν μην τα λέμε τώρα, για να θέλω κάπου να καταλήξω. Ωραία, κατάληξω. Ναι, να ξεχωρίζουμε τη γνωστή, τη γνωστή ομάδα από τη μεγάλη. Πες μου τώρα. Τι είναι αυτό? Το ΒΑΡ, ποιος φωνάζει για το ΒΑΡ για ξένους διαιτητές? Που σου δίνει σαν το δικαίωμα, σαν Αριανό, να πεις ότι στο πάω κάρι θέλεις, ξέρω. Ποιος το βγάζει, το βγάλε? Η Αθήνα ή ο Σαββίδης? Πρόσεξε λίγο, γιατί για κάποιο λόγο δεν ακούστηκες. Ναι. Από πού ήθελε τους ξένους διαιτητές και ποιος ήθελε? Άκουσε με λίγο, δεν ακούστηκες για καμιά 5 δευτερόλεπτα, υπήρχε ένα προβληματάκι. Ναι, ξαναπέστο λίγο. Ακούτε? Ναι, τώρα ακούγεσαι, ξαναπέστο. Ναι. Ποιος φώναζε για ξένους διαιτητές και για το ΒΑΡ? Παλιά η Αθήνα. Για τους ξένους διαιτητές ποιος φώναζε? Δεν... Ναι. Ο ΠΑΟΚ φώναζε για τους ξένους. Ποιος ήθελε να μπει? Το ΒΑΡ θα έμπαινε έτσι κι αλλιώς, έχει μπει σε όλη την Ευρώπη νομίζω. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα έμπαινε. Όχι, ο Φαταούλ δεν το θέλει. Τι θα πει ο Φαταούλ? Και η Μάντσεστερ Σίτι. Δεν το θέλει, ρε φίλε, φωνάζει. Και άκουσε με, και η Μάντσεστερ Σίτι δεν το ήθελε, αλλά μπήκε. Τι θα πει, okay, δηλαδή? Αυτό δεν που λέει ο Βασίλης είναι, ναι, ότι αν δεν υπήρχε, ναι, εκείνη η διακοπή στο μάτς Κυπέλλου με τον Παπά που σε μάτσε το μάτς τρεις φορές, ναι, και φάγαμε δύο, τρεις και δεν κατεβήκαμε στο δηλαδή τελικό. Δηλαδή του επέβαλε ο Πάου. Ρωτάω, να μάθω. Να σου πω, αγόρι μου. Από εκεί ξεκίνησε η κατηφόρα του. Όπω είδε όμω. Σταμάτησε ο Πάουκ, μπήκαν οι οπαδοί μέσα. Έτσι, ναι, να μάθω. Να κάνουμε κουβέντα, όντως. Έγιναν ό,τι έγιναν εκείνο το βράδυ. Δεν το λέω αυτό, ρε. Βγήκε ένα συνοπαδό σου, ας πούμε. Για πες. Σε ένα άλλο ραδιόφωνο, σε ένα άλλο παραγωγό. Ναι. Και τον έσκασε, ας πούμε. Τον έλεγε εσύ. Να, ο Σαββίδης δεν θέλει την κάθαση. Εσύ, πες μου, ποιος έβαλε το ΒΑΡ? Βασίλη. Ωραία, άντα, ας πούμε. Ας πούμε ότι το. Ας πούμε ότι το έβαλε ο Σαββίδης. Το... Τι θα σε κάνει δηλαδή ο Σαββίδης? Για να κάνουμε λίγο και συζήτηση, έτσι, κουβέντα. Ναι, ας πούμε, το ΒΑΡ δεν το βάλε ο Σαββίδης. Πιστεύω θα έμπαινε έτσι κι αλλιώς το ΒΑΡ, γιατί έχει μπει σε όλη την Ευρώπη. Για τους ξένους διαιτητές. Του ζήτησε ο Σαββίδης, ναι, και είπε να το χρηματοδοτήσει κιόλα. Ναι, είπε να το χρηματοδοτήσει. Δεν το χρηματοδότησε όμως. Δεν το χρηματοδότησε. Δεν το χρηματοδότησε και καλά έκανε. Ωραία. Από το ΣΑΡ που πήραμε στο Βόλο, από τότε ακόμα φωνάζει. Τους ξένους όμως διαιτητές, όπως βλέπεις, δεν τους επέβαλε. Τους επέβαλε για την ομάδα του μόνο. Έτσι, δεν τους επέβαλε. Άμα ήταν μάγκας, αν ήταν μάγκας και εφόσον θέλει την... Ρε παιδιά, την ισοτιμία, και ο Τάσος μου λέει εδώ, και την ισονομία θέλει ο Σαββίδης. Εφόσον θέλει την ισοτιμία... Αυτό ξεκίνησε αυτό εδώ, γι' αυτό δεν ξεκίνησα με τον Big Four, ε. Είπαμε όμως ότι έρθει αυτά εδώ, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ωραία, και ο ΠΑΟΚ που έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή, εφόσον αυτό δεν είναι σωστό, εκτός αν το θεωρεί ότι είναι σωστό. Ναι, γιατί δεν μπορεί να τα κάνει όλα, ρε φίλε, σιγά σιγά κάποιος πέρσι, δεν μπορεί να τα κάνει. Πέρσι θυμάμαι όταν ο Άρης ζήτησε σε όλα του τα ντέρμπι να είναι εκτός από τον ΠΑΟΚ ξένοι διαιτητές, αν θυμάμαι καλά υπήρχε έτσι... και ο ΠΑΟΚ το έβλεπε θετικά, ναι, αυτό. Να, ναι, γιατί δεν τον επιβάλλει αυτό ο ΠΑΟΚ που έχει τη δύναμη? Να το επιβάλλει, ρε φίλε. Δεν θέλω να γίνω επιθετικός, ρε. Τι να επιβάλλει, ρε. Τι να επιβάλλει? Ό,τι μαζεύεται όταν ενώνεται όλη η Αθήνα κατά του ΠΑΟΚ, όταν ο διπλανός εδώ πέρα δίπλα, ας πούμε στα 100 μέτρα, είναι υπέρ του Ολυμπιακού. Αχα. Όταν όλοι είναι με τον Ολυμπιακό, τι να επιβάλλει? Κοιτάει τουλάχιστον αυτός να μην αδικηθεί. Βασίλη, κάνε ένα επίλογο. Ωραία. Γιατί έχει άλλες τρεις γραμμές. Δεν κατάλαβες. Οκ, ρε Βασίλη. Okay. Όσο για το κύπελο, έχει άδικο ο Τάσος. Ζάχο. Ναι. Γιατί είναι άμα θέλει, ας πούμε, αυτό μπορεί να μην έχει βάλει γκολ στο τελικό, μπορεί να μην έχει προκληθεί ποτέ. Λέει. Δεν αποκλείεται, φίλε. Ακριβώς. Δεν αποκλείεται, Τάσο. Ναι, φίλε, εγώ δεν είπα ότι. Εγώ δεν είπα ότι αποκλείεται. Εγώ πήγα. Εγώ πήγα με την οδό της λογικής. Ναι, ρε φίλε, εγώ πάω. Η οδό της λογικής, όπου και να το πιάσεις, όπως και να το δεις, στα λόγια μου θα έρθεις. Μετά είναι ο παραλογισμός, αυτό που λες εσύ. Μετά είναι ο παραλογισμός, σου λέω, αυτό που λες εσύ.
Η λογική είναι αυτό που είπα εγώ. Άλλο λιγότερες πιθανότητες, άλλο παραλογισμός. Έλα. Έλα. Τη χρονιά που παίξαμε ΠΑΟΚ Άρη στο κύπελο, ο ΠΑΟΚ απέκτησε όλη την Αθήνα. Ναι. Και ο Άρης ξαφνικά βρέθηκε στο τελικό. Δεν μπορούσε να το πάρει. Να χτύπησε την μπάλα στο δοκάρι. Εντάξει. Εντάξει. Άλλο ΠΑΟΚ ήταν τότε, άλλο ΠΑΟΚ είναι τώρα. Ναι, ρε, πέρα από αυτό, ο ΠΑΟΚ δεν απέκτησε την ομάδα των Αθηνών. Ναι, αγόρι μου, μαζί σου, αλλά δεν είχε μείνει ο Ολυμπιακός δύο χρόνια χωρίς κύπελο, χωρίς πρωτάθλημα, ούτε η ΑΕΚ είχε χάσει τρία συνεχόμενα. Αυτό λέω. Ούτε ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τρία συνεχόμενα. Έγινε, Βασίλη, να είσαι καλά. Έχει κανένα δυο χαφάρες να πάρει που ξέρω ότι μια χαφάρα είναι πολύ μεγάλη από αυτός ο Πορτογάλος ο ένας. Έγινε, Βασίλη, πρέπει να πάρουμε τους υπολείπους, φίλε. Να είσαι καλά, Βασίλη. Ευχαριστούμε για την καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο να είσαι. Και για αυτό που λέτε για τους ξένους διαιτητές. Ναι. Το αποφάσισαν στη συνεδρίαση της Λίγκας. Να πατήσει ότι... πόδι ο ΠΑΟ που έχει όχι, τα μέσα. Όχι. Αυτό που είπαν είναι ότι στους Big Four θα παίξουν οι ξένοι. Φίλε, είναι δίκαιο αυτό ή άδικο. Κάνουμε, φίλε. Όχι, σε ρωτάω αν είναι δίκαιο ή όχι. Άμα είναι δίκαιο, καλώς παίζουν. Ναι, δίκαιο είναι. Εντάξει, τότε το τι φάω. Μια χαρά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Αφού είναι δίκαιο, μια χαρά είναι. Καλησπέρα. Ισοτιμία και ισονομία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλησπέρα. 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 Νάτος, ο Ατρόμητος, ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννα, ρε. Έχουμε ένα τελικό, Ζάχο, Τελικός, γιατί τελικός, δηλαδή. Είναι για μας τουλάχιστον, είναι δύσκολο το παιχνίδι. Και τους δύο είναι δύσκολο. Αυτό, κάτι τέτοια παιχνίδια δείχνουν αν θα πας στα play-off ή στα play-out. Ένα από τα δύο. Ναι. Είναι κομβικά. Είναι δύσκολο, μάτς. Ένα βαθμό από κάτω, δεν ξέρω, ο Ατρόμητος ένα είναι ή δύο βαθμούς πίσω. Αυτό που είπες πάντως ότι είναι τριπλή πράγματι, ναι. Είναι ένα παιχνίδι που πάντα προβλέψει κανείς. Ναι, ακριβώς. Από σένα, τρεις βαθμούς είναι. Τρεις βαθμούς είναι. Με νίκησε πιάνει, ναι. Εγώ νόμιζα ένα ή δύο ήταν ο Δεν παίζω στοίχημα, δεν παίζω στοίχημα. Αλλά θα το παίζα σου. Όχι, δεν παίζω στοίχημα, αλλά αυτή την Κυριακή μου φαίνεται ότι θα πάω να το παίξω. Πέσω. Διπλό το παίξω. Όχι, ρε, άσο παίξω. Διπλό. Άσο παίξω, άσο θα βγει άλλο. Άσο παίξω. Διπλό, θα πάω να παίξω 25 λεπτά διπλό. Εντάξει, 25 λεπτά, έλα ρε Γιάννη. Πάντως ένα πλεονέκτημα που έχουμε εμείς είναι σίγουρα ο Παντελίδης, γιατί τον ξέρει τον Άρη απέξω κανένα γαδοτά. Αυτό σωστό είναι. Ναι, δεν ξέρει τον Ατρόμητο όμως, έτσι. Αυτό είναι σωστό. Τον Άρη τον ξέρει τώρα. Ακόμη τον Ατρόμητο δεν τον ξέρει σίγουρα. Αν και νομίζω ότι ο Παντελίδης περίμενε να δει τι θα γίνει με τον Κάναντι. Γιάννη, δεν βλέπεις τι κάνει. Δεν ήξερε ότι ο Παντελίδης πήγε στον Ατρόμητο. Δεν ξέρεις τι κάνει όταν έμαθε. Πότε έγινε αυτό. Πώς κάνουν τα κουλουράκια με τα χέρια. Πότε έγινε αυτό. Σάββατο λένε. Δεν το ξέρω. Δεν το λένε. Ποιο να, τον Παντελίδη. Σάμπα Παντελίδη. Ω, γιόρταζε και όλα. Ω, να το δώρο. Να το δωράκι. Να το δωράκι. Αν το παίξει, Γιάννη, αν το παίξει άσο αυτό, πάνε παίξω ημίχρονο 0-2. Γιάννη, έχει κάτι αποθυμένα για τα όσα πέρασε εδώ πέρα στον Κλεάνθη ο Σάββας, ο Παντελίδης. Ναι. Να δεις τι έχει να γίνει την Κυριακή. Δεν χάνεται αυτό το μάτς. Θα κάτσω το δω. Και κάποιοι Κυριακή είναι το μάτς. Κυριακή είπα, ρε. Και κάποιοι παίκτες όμως έχουν με τον Παντελίδη κάποια αποθυμένα, έτσι. Για να σας πω κάτι. Ο Παντελίδης πάντως είναι άδικο να είναι εκτός των πάγκων της Super League. Συμφωνώ μαζί σου. Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω ότι αξίζει μια θέση σε μια ομάδα οποιαδήποτε. Εμείς ο Αναστασίου δεν είναι. Ο Αναστασίου έφυγε για τις δηλώσεις που έκανε μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ξεκάθαρα. Ναι, μας το έχεις ξαναπεί αυτό, έτσι. Πρέπει να καλύψει τον παίχτη του αγόρι μου, είναι πιτσιρικά. Θέλουμε να δουλέψουμε με τους μικρούς. Αυτά που κάνει, αυτά που είπε δηλαδή στην έλευξη τύπου, νομίζω πειράξαν όλους όσους την ακούσανε. Ο Παντελίδης είναι προπονητής που πρέπει να έχει η ομάδα της Super League, αλλά από την 5η-6η θέση και κάτω. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Εγώ δεν είπα να κάνει πρωταθλητισμό ο άνθρωπος, φυσικά. Απλώς νομίζω ένας προπονητής που έχει δείξει πράγματα, έχει ένα πλάνο. Νομίζω οι ομάδες που παίζουν πολύ ωραία στην κόντρα, παίζουν ωραίες διαγώνιες, πάσες, κάνουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Άρης είναι δικιά του ομάδα, έτσι δεν είναι. Αυτός είναι έχτης το καλοκαίρι. Ναι, βέβαια το καλοκαίρι τώρα δεν ξέρω. Σίγουρα και αυτός έχει μερίδιο ευθύνης, όπως και ο κ. Διαμαντόπουλος. Οι επιλογές και το στήσιμο της ομάδας δεν ήταν σωστό φέτος. Έτσι, έχουν γίνει δηλαδή τραγικά λάθη όσον αφορά τώρα. Ναι. Τόσο κοντά, όσο δηλαδή, φορτώσαμε θέσεις σε οποίες είχαμε παίκτες και σε άλλες που δεν είχαμε και φαίνονται τώρα αυτά τα πράγματα. Έτσι, και στον τερματοφύλακα, λάθος επιλογές και στα back, τουλάχιστον τα backup δεν υπάρχουν. Έτσι. Οπότε ο Άρης είναι σε κάποιες θέσεις γυμνός, μπορώ να πω. Δεν το ξέρω αυτό. Εμάς μας λείπει ποιότητα από πέρυσι. Πάντως, παιδιά, ο Κουλούρης, ο Βάρντα, ο Γιαννούλης, ο Μπρούνο, οι άλλοι δεν τον έχουν βάλει καθόλου μέσα.
να παίξει το παιδί και δεν μας τον αφήσανε τουλάχιστον εμάς. Τον αγοράσανε, τον αγόρασε ο Ολυμπιακός και δεν παίζει το παιδί. Γιατί... Γιάννη, ακούστηκε το όνομα του Κάναντι ξανά. Ναι, γιτι περιμένανε να βγει από την Ιρεμβέργη, έτσι. Από την Ιρεμβέργη. Και τι έγινε τελικά? Όχι, έτσι. Αργεί το θέμα. Για την ΑΕΚ ακούγεται. Μπορεί να πάνε δικαστικά. Η ΑΕΚ έναν άλλον είπαν, κλείσανε έναν. Για την ΑΕΚ ακούγεται. Έναν Ιταλό. Ναι, ναι. Έτσι λένε. Για να δούμε τι θα δούμε. Να τον πάρουμε. Θα δούμε. Για κάνε μια πρόληψη, ρε φίλε. Να τον πάρουμε εμείς το καλοκαίρι. Για κάνε μια πρόληψη, ατρόμητο Σάρι. Εγώ πιστεύω θα είναι ωριακό το παιχνίδι, δηλαδή αν δεν κάτσει στην ισοπαλία θα κριθεί στον γκολ. Νομίζω θα είναι πολύ σκληρό παιχνίδι, πολύ δυνατό παιχνίδι. Και... Άρα καλά επιτριπλεί ο Ζάχος. Εγώ πάντως βλέπω, δεν ξέρω τι θα βγει, θέλω να κερδίσει η ομάδα μου φυσικά, αλλά θεωρώ ότι γκολ θα βγει σίγουρα. Νομίζω έχουν την ευκαιρία να σκοράρουν, ναι. Μπορεί να μείνουν στο 1-1. Αυτό ο Άρης, ναι, όταν λέω γκολ-γκολ, ναι, γκολ-γκολ σημαίνει και 4-4 γκολ-γκολ είναι, εντάξει. Λέω ότι από ένα γκολ θα βάλουν και οι δύο. Δηλαδή, 4-4, εγώ, θεωρώ ότι ο Άρης, και νομίζω πόσα συνεχόμενα μας σκοράρει κιόλας έτσι κι αλλιώς, και στην άμυνα και με τον Πιτσιρικά που είναι ας πούμε πίσω, έχει μια στάθεια, η αλήθεια είναι. Θα το πιστεύω ότι γκολ-γκολ είναι και πρέπει να δίνει και αρκετά. Το goal goal. Α, στοιχηματικά. Ναι. Να δούμε. Α, κοιτάξω για σου πω. Τώρα αυτό για το θέμα, παιδιά, με τον Σαββίδη. Όποιος λέει ότι έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και δεν γελάει μετά, να πάει σε ένα γιατρό να κοιταχτεί σιγά-σιγά. Γιατί η δικαιοσύνη στην Ελλάδα όχι είναι τυφλή ή αργή ή οτιδήποτε άλλο. Φοράει ταξικά γυαλιά. Έχεις χρήματα, τη γλιτώνεις. Δεν έχεις χρήματα, πας φυλακή. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Έγινε, ρε Γιάννα, ρε. Τωρινό. Έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας, χαιρετίσματα στη μακρινή Ελβετία. Καλησπέρα στο τελευταίο πριν το τελευταίο break. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου και σένα. Καλησπέρα. Ο Αριστίδης είμαι. Έλα, ρε, γεια σου, Αριστίδη. Έλα, ρε, Άρη. Κάτσε για να αρχίσουμε λίγο. Να σου πω, ρε, Σιτάσο. Έλα, πάλι. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική σου άποψη. Δύο αυτή. Φράγκα τον κολπού. Ναι. Έλα, σου. Τι τα λέτε εσείς. Πακουτέ. Ναι, ρε. Ή τα λέτε εσείς τα νεοπολιτάκια μαζί να τα λέτε τέλος πάντων. Από πού και ως πού κατέστρεψε το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού ο Ισάβηδης? Από πού και ως πού? Κοίτα και οι τρεις ομάδες των Αθηνών που βρίσκονται. Ρε φίλε, να σου εξηγήσω. Ειδικά για τον Παναθηναϊκό, εντάξει, για την ΑΕΚ, εντάξει, είναι γνωστό ο Μελισανίδης, είναι καβούριας. Έτσι, θα πάρουμε λίγο ένα Αριστίδη. Ναι, για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ. Πριν πρώην Βανσαβίδη, είχε πέσει κατηγορία? Όχι, δεν είχε πέσει. Έπεσε γάμα εθνική? Έπεσε γάμα, αλλά τι σχέση έχει ο Σαββίδης, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Εγώ λέω τι έγινε από εποχή Σαββίδη και μετά. Το τι σχέση έχει ο Σαββίδης είναι αλουνού παπά Ευαγγελίου και δεν είναι για να το συζητάμε στον αέρα. Μα για να λες ένα πράγμα πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα ή να έχεις. Εγώ περιγράφω τα γεγονότα τα οποία είναι και δεδομένα. Το δεδομένο είναι αυτό που ισχύει. Επισαβίδη. Αγόρι μου γλυκό, για να συνεννοηθούμε. Ισχύει ή δεν ισχύει ότι έπεσε η ΑΕΚ γάμα εθνική και έκανε δύο χρόνια να ανέβει? Ισχύει. Ισχύει ότι η ΑΕΚ όταν ανέβηκε, ο ΠΑΟΚ την πήρε τρία συνεχόμενα κύπελα και δύο πρωταθλήματα. Όταν ανέβηκε πήρε κύπελα. Δεν πήρε τρία συνεχόμενα, μετά πήρε. Μετά δεν πήρα τρία συνεχόμενα εγώ. Ναι. Δεν πήρα πρωτάθλημα. Ως καλύτερη ομάδα. Μπράβο. Ισχύει ότι ο Παναθηναϊκός εδώ και καμιά πενταετία δεν υπάρχει? Ρε φίλε, δεν υπάρχει από μια πενταετία. Ισχύει ότι ο Ολυμπιακός είναι άτιτλος σε πρωτάθλημα κύπελο μία διετία γεμάτη και πάει για τρίτη? Είναι καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Άρα δεν έχει σχέση. Είπες την απάντηση μόνος σου, αγόρι μου. Είπες την απάντηση, Αριστίδη μου, μόνος σου. Άμα θες να μιλήσουμε και για συνωμοσίες, εδώ ακούγεται, και είναι γεγονός, όχι μόνο ακούγεται, ότι ο Αλαφούζος είναι Ολυμπιακός. Από πού και ως πού δηλαδή ο Σαββίδης κατέστρεψε? Οι Ολυμπιακοί εδώ, και είναι γνωστό ότι είναι Ολυμπιακός, λένε ότι ο Ολυμπιακός κατέστρεψε το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν είπα ότι ο Σαββίδης κατέστρεψε το ποδόσφαιρο των Αθηνών. Είπα ότι έκανε τη δήλωση. Δείχνοντας ποιος είναι ενάντια και πολέμιος της ομάδας των Αθηνών, τη συγκεκριμένη δήλωση που είπε ότι ζω και ονειρεύομαι να καταστραφεί το ποδόσφαιρο των Αθηνών, των ομάδων των Αθηνών, για να έχουμε σωστό ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ είπα τη δήλωση που έκανε ο Βασαβίδης, αλλά παράλληλα με αυτή τη δήλωση που έκανε, βλέπω ποια είναι και τα δεδομένα και τι ισχύει επί εποχή Σαββίδη. Όλα αυτά νομίζω που είπα,
Όλα αυτά νομίζω που είπα, φίλε Αριστείδη, ισχύουν, ρε φίλε. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν ισχύουν. Μα δεν έχω σχέση, ρε φίλε, με αυτά που έτσι λες εσύ. Ότι ο Σαββίδης κατέστρεψε, έριξε τη ΓΑΜΑ Εθνική Δυναμική. Τον Παναθηναϊκό μια πενταετία δεν του δίνει ποδόσφαιρο. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Ήταν, και ο Τραμπ, σου λέω, βγήκε πρόεδρος Αμερικής, δεν έχει σχέση με τον Σαββίδη. Όσον αφορά για το ΒΑΡ, το ΒΑΡ θα μπαίνει έτσι κι αλλιώς. Έτσι. Ναι. Πάλι επειδή μπερδεύτηκες, δεν είπε ο Σαββίδης ότι θα καταστρέψω το ποδόσφαιρο των Αθηνών. Είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω και υπάρχει και η δήλωση. Ναι, εντάξει. Δεν μπορεί να το καταστρέψει γιατί... Είπε ονειρεύομαι να καταστραφεί το ποδόσφαιρο των Αθηνών. Δεν είπε θα καταστρέψει το ποδόσφαιρο των Αθηνών. Εντάξει. Εντάξει. Όνειρα κάνουμε όλοι, δικαίωμα έχουμε. Πάμε παρακάτω. Έως τώρα δικαιώνεται. Αλλά δεν έχει σχέση όμως ο Σάββης. Ναι, αλλά δικαιώνεται. Μπορεί να μην έχει, αλλά δικαιώνεται. Όσον αφορά για το ΒΑΡ, το ΒΑΡ θα μπαίνει έτσι κι αλλιώς. Δεν πολέμησε κανένα Σαββίδη ηθικά για να μπει το ΒΑΡ. Από την ευρωπαϊκή νομοθεσία αντιποδοσφαιρική πρέπει να μπει το ΒΑΡ. Από πότε έπρεπε να έχει μπει το ΒΑΡ? Φίλε, αφού το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ξέρεις από πότε το επιβάλλει? Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Από πότε, από ποια χρονιά το επιβάλλει? Κάποια στιγμή έφτασε ο κόμπος στο επί Σαββίδη, βέβαια πάλι όπως το λες και εσύ, να μπει το ΒΑΡ. Τώρα γιατί δεν, να πολεμήσετε λίγο να βάλει και γραμμές στο ΒΑΡ της Τούμπας, να μην γκρινιάζετε. Και για τους ξένους διαιτητές, πάλι πολεμήσατε εσείς όπως λέτε να φέρει ξένους διαιτητές, και πάλι γκρινιάζετε όμως. Και για τους ξένους διαιτητές. Από πέρσι γκρινιάζετε τους ξένους διαιτητές. Άντε, γεια, καλή συνέχεια. Γεια σου, Αριστείδη. Γεια σου, Αριστείδη. Αλλά να μου πεις τη Δευτέρα, άμα θες να ξαναπάρεις κανένα τηλέφωνο, να βγεις και να μου πεις αν σου αρέσει αυτό που συμβαίνει τη δεδομένη στιγμή, δηλαδή που βλέπεις τον Ολυμπιακό να ουρλιάζει, να τσιρίζει, να φωνάζει για τους διαιτητές, να προσπαθεί να βγάλει τον ΠΑΟΚ λάθος σε όλα, να προσπαθεί να τον πολεμήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο υπάρχει, να ασχολείται κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή με τον ΠΑΟΚ, να έχουν αλλάξει τα πράγματα διαιτητικά, ο Ολυμπιακός να έχει να κερδίσει ντέρμπι πάνω από 10 αγώνες. Εντάξει. Σ' αρέσουν εσένα σαν Αριανό ή σε στεναχωρούν? Ή ήθελες να υπάρχει εκείνο το κατεστημένο της κόκκινης παράγκας, της πράσινης παράγκας, της κίτρινης παράγκας τότε με Μελισανίδη, και εσύ να είσαι στην αφάνεια να μην είχες δικαίωμα ούτε καν στο όνειρο? Τι σου αρέσει τελικά από τα δύο? Σου αρέσει το καθεστώς που ήταν με την κόκκινη παράγκα του Ολυμπιακού, των Μητρόπουλων, των Κιρτζίκηδων, των Σαρίδων, των Πιλάβιων και τα λοιπά, ή σου αρέσει αυτό που ζεις τώρα? Και έχεις τον Τρούλινγκ εδώ όλη μέρα να λέει μπορώ να πάρω το κύπελο, θέλω να πάρω το κύπελο. Δώσ' μου μια απάντηση άμα θες τη Δευτέρα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break και θα επανέλθουμε σε 5 λεπτάκια από τώρα. Θα έχουμε κάνα ταρτάκια ακόμα ανοιχτές στις τηλεφωνικές γραμμές, 2310-287 και 3 οχταράκια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Βάλτε και ένα όνομα τεπώνυμο, αν είστε φίλος ή φίλοι, επαναλαμβάνω, γιατί θα σας δώσουμε ένα δωρεάν εντελώς καθαρισμό στα φανάρια, τα θολά φανάρια του αυτοκινήτου σας. Όσοι έχετε θολά φαναράκια και θέλετε να τα κάνετε τζαμένια καινούρια σαν να είναι εργοστασιακά, πληκτρολογήστε FM, αφήστε ένα κενό, γράψτε όνομα τεπώνυμο, τη λέξη Boomcar, Boomcar, και αποστολή στο 54526. Το Boomcar σας το προσφέρει Ποσειδώνος 28, ο φίλος ο Κωνσταντίνος με το Γιώργαρο, που κάνουν εξαιρετική δουλειά σε συγκρούσεις αυτοκινήτων, σε τρακαρισμένα, σε λαμαρινοδουλειές, σε φανοπία, σε βαψίματα κτλ. Σημειώστε και το τηλέφωνο να το έχετε, 2310-431-809. FM και όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Break. Τελευταίο και ερχόμαστε. Ρωσή, τι γουστάρεις να σε κεράσω από ξύδι. Γιατί για αυτή την κομματάρα που έβαλες, ό,τι γουστάρεις. Ό,τι θέλει το φιλαράκι μου, μόνο και για αυτό που έβεσαι μια σπέσια λουισκάρα. Γουστάρεις, τι θες. Όποτε θες. Γονιπετή σας το φέρω. Είσαι γίγαντας, δε Χρήστο Κιώση. Κομματάρα που ακούτε είναι επιλογή του Χριστά. Για δώσ' το λίγο και παίρνουν τις γραμμές. Ματάρα, έτσι, κάθε τρόπο. Να μας λέει τώρα ο Βλάχος από τη Σαμπελόκη, όπως δεν ξέρουμε και όλα να μην την γίνει. Ευχαριστώ για την πληροφορία, Χρήστο. Λοιπόν,
Πάμε, πάμε στις γραμμούλες. Να πούμε ότι πριν πάμε στις γραμμούλες, ότι σήμερα πριν 32 χρόνια είναι το ιστορικό μάτς των Σερών, στη μαύρη μέρα των γαύρων, των ερυθρόλευκων, έτσι. Πριν 32 χρόνια λοιπόν σαν σήμερα, ο ΠΑΟΚ διέσυρε, κατατρόπωσε, ξεφτύλισε τον Ολυμπιακό με 6-1 στην Τούμπα των Σερών και τον άφησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Είναι η πιο βαριά εκτός έδρας ήττα στην ιστορία των γαύρων. Και άλλη όμοια δεν υπάρχει. Να πούμε ότι υπήρχαν και 10.000 φίλοι του ΠΑΟΚ, έτσι, μέσα στην Τούμπα των Σερών, εκεί που υπήρξε η συντριβή με 6-1 από τον ΠΑΟΚ του Τάις Λίχμπρετς. Πάμε λοιπόν στους φίλους που είναι στην γραμμή. Έχω και τα γκολ, έτσι, άμα βρούμε λίγο χρόνο θα βάλουμε και τα γκολ και τα 6 γκολ να τα ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Παπαμπρίζα. Τι κάνουμε? Καλά Κωνσταντίνε, καλά. Ακόμα περιμένουμε το κόκκινο τρένο στις Σέρες. Ναι. έχω... Είχαν ανεβεί την προηγούμενη Τετάρτη, ξέρεις, με τον Πασεραϊκό, παίζαν κύπελο. Ναι, ναι. Και είχαν ανεβάσει το λεγόμενο κόκκινο τρένο και κάναν και μαγκές, σπάσαν την πόλη και τα λοιπά και ναι. Κάνανε μετά δηλώσεις τότε ότι θα ανέβει ξανά το κόκκινο τρένο και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάντως και εμείς πριν 32 χρόνια το μόνο κόκκινο που είδαμε ήταν το εσώρουχο. Γιατί ήταν ένα και σχισμένο. Κόκκινο τάξο στο κέντρο της πόλης, εγώ θυμάμαι. Ήταν και σχισμένο. Έχω το πρωτοσέλιδο. Με δύο Gypsy Kings μέσα, Ολυμπιακούς. Ομάδα Αλαλούμ Ολυμπιακός διασύρθηκε στις Σέρες από τον ΠΑΟΚ με 6-1. Όλα τα γκολ τα έφαγε ο Πλίτσης. Έπαιξαν οι Τσαλουχίδης, Νεντίδης και Μουστακίδης. Όχι, ο Γρηγοριάδης έδωξε στο ημίχρονο το Μίχο. Κάτσε σου πω την δεκάδα. Περίμενε. Για να δω. Ολυμπιακός, Πλίτσης, Ξανθόπουλος, Αποστολάκης, Αλεξίου, Μίχος, αλλαγή ο ψεύτης, Τόγιας, από την Κόρυνθο τον είχα πάρει αυτό. Μπονόβας, ο Στούμπος, Νεντίδης, τον Μπονσάι, έπαιζε και ο Μητρόπουλος, έχεις δίκιο, ο Τάσος, ναι, ο Αδικημένος, ο Τσαλουχίδης, ο Γιώτης, ο Τσαλουχίδης, ο Γιώτης, ο Μουστακίδης, αυτόν από τον Άρη τον είχα πάρει, και ο Καπουράνης, αλλαγή. Δεν θυμάμαι για το Μουστακίδη. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ο Λαζογερμανός πρέπει να ήταν. Ή μετά πήγε στον Άρη. Δεν θυμάμαι. Κατά τον ΠΑΟΚ ήταν Γκιτσιούδης, Καραγεωργίου, Μπανιώτης, Σίγκας, ο Θωμάς, Μαυρομάτης, ο Καλαματιανός, ο Γιώργαρος, ο Σκαρτάδος, ο Σερέτης, Πεχτούρα, στο 64 μπήκε ο Τσιπλάκης, ο Μπάνων, Πεχταράς, Ιορδανίδης, ο Ψηλέας από τη Δόξα Δράμας, ο Στέφανος, ο Μπορμπόκης, όχι ο Βασίλης, το λιοντάρι μας, ο Λεοντιάδης, ο Μιχάλαρος και ο Αλεξανδρίδης. Και ο Αλεξανδρίδης. Πρώτη συμμετοχή του Λοντιάδη. Ναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, φίλε μου, για τους διαιτητές, ότι ήθελα διαιτητές ξένους σε όλα τα παιχνίδια. Έχει δίκιο ο Ζάχος αυτό που λέει. Γιατί αν υπήρχαν ξένοι διαιτητές σε όλα τα παιχνίδια, αγαπητέ μου, ο Ολυμπιακός δεν θα έχει αυτή την καταφανέστατη εύνοια με όλους τους Έλληνες διαιτητές που τον παίζουν. Με όλους στην κυριολεξία. Θα ήταν τουλάχιστον μείον 4 βαθμούς αυτή τη στιγμή, να μην σου πω μείον 6. Γιατί κάτι πέναλτι στον Όβι δεν δοθήκαν, κάτι στον Αστέρα, κάτι διάφορα από εδώ από εκεί. Και αν υπήρχαν σε όλα ξένοι διαιτητές και στο ΒΑΡ ξένοι, γιατί ξέρεις, αυτοί από πάντα δεν μπορείς να τους πιάσεις πουθενά. Ναι. Έχουν μέχρι και τα καλώδια κόκκινα βάζουν, δεν βάζουν άλλο χρώμα. Οπότε όλοι οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Και εκεί κινδυνεύουμε πάλι, γιατί ξέρεις και στην Ευρώπη υπάρχουν κάτι γη, κάτι ξαδέρφια, κάτι σχέες. Έχουμε σώο εκεί πέρα. Σωστά. Οπότε παντού ξένοι για μένα, φίλε. Πώς το βλέπεις το ΠΑΟΚ Ξάνθη μετά το μπούλινγκ όλη την εβδομάδα και την παραπληροφόρηση και τον πόλεμο? Αυτά τα κάνουν, σε είπα, για να σωθούνε. Γιατί έχουν πλησιάσει όλα τα δικαστήρια πάνω τους, φίλε. Ρίξτε ένα τσόκαρο το κοπρόσκυλο, ρε. Λοιπόν, άντε κλείσε το, θα πούμε, άντε. Αυτά θα τα πω για τους διαιτητές. Γεια σας, ρε Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Γεια σας, Μαρίνα μου, γεια σου. Χρυσταρά, έχεις τα γκολ. Βάλε λίγο να παίζουν και τα γκολάκια έτσι από κάτω για να πάρουν και τις γραμμούλες. Οι δύο τελευταίοι, παιδιά, μην τηλεφωνείτε οι υπόλοιποι. Εντάξει, γιατί έχω να κάνω και την κλήρωση. Για βάλε λίγο. Πριν 32 χρόνια, έτσι. Στις Σέρες. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 6-1 με 10.000 ασπρόμαυρους. Μαζί με τον Λοντιάδη, Σερέτης με την μπάλα, έτοιμος για τη σέντρα. Ο Μπάνων σε καλή θέση, η κεφαλιά του και το 1-0 για τον ΠΑΟΚ στο 6ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Γρήγορα, γρήγορα ο ΠΑΟΚ. Στο 18-3-0. Θα ξαναδούμε τον γκολ. Πάμε στη γραμμή, πάμε. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Έπεσε. Έλα εσύ. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου και σένα, καλησπέρα. Τι έγινε, έλα. Πολλά τον Μπάνων, έτσι.
Έτσι, ακριβώς, όπως το είπες. Ναι, ναι. Mm-hmm. Έτσι. Έφυγε ο Ζάχος. Έφυγε, ναι, έφυγε ο Ζάχος. 10:30 είχε μια δουλίτσα να βγει με θηλυκό, έπρεπε να πούμε. Είπαμε να μην έρθει. Κρίμα λίγο, ήθελα να τον κολλήσω λίγο που θα παίξουμε τον πρώην προπονητή του τώρα. Άστο λίγο να ξελαμπικάρει, να φύγουν τα χοντράδια, να, λίγο να ελαφρώσει. Άστο να. Να φύγουν τα άλατα, έχει πολλά άλατα. Τα άλατα, ναι, ναι. Λοιπόν. Τι έγινε άμα γινόταν στη Τούμπα αυτά, κανένα χρόνο αποκλεισμό θα είχαμε. Άστα να πάρει. Δύο αγωνιστικές, ναι, και 60 χιλιάρικα λέει πρόστιμο. Μία αγωνιστική θα γίνει. Και χάδια. Μία αγωνιστική θα γίνει και κανένα 20. Επανήλθαμε στην κανονικότητα. Ναι. Επανήλθαμε στην κανονικότητα. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Βέβαια, επαναφορά στην κανονικότητα είναι και τα μάτσε Ξάνθη Ολυμπιακός, όσα έχει σκοντάψει τέλος πάντων, 4 είναι τα τελευταία 15 χρόνια, είναι 4 τα μάτσε που έχει σκοντάψει ο Ολυμπιακός και όλος τυχαίως, τη μία ήταν ο Φούρνος του Κωνσταντινέα, έτσι, όταν έχασε, ναι. Μετά ήταν, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, ο Τζίλος, τώρα φταίει ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο ξάδερφος του Μπατζανάκη, του Ιβάν Σαβίδη, έχει κάποιες εκτάσεις, τέλος πάντων, με εξωτερικές επιχειρήσεις. Ναι. Παλιά οικογένεια Βαρδινογιάννη, Όφη και Παναθηναϊκό, δεν υπήρχαν αυτά. Άστα να πάνε. Τι να μας πούνε τώρα. Αυτά τα ξεχνάνε και τα πνίγουν, αδερφέ. Τέλος πάντων, εγώ λοιπόν, αυτό που αδερφέ, είναι... εγώ βλέπω δεύτερο συνεχόμενο ντάμπλ, κανονικά και με τον νόμο, και ας αυτούς να κουρεύονται. Να σου πω κάτι, ρε Καρδάση μου. Τους πείραζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τους πείραζε ο Κοντονής. Ναι. Λένε το πρωτάθλημα των Πρεσπών δεν τρέπονται, να πούμε. Λίγο ντροπή δεν έχουν πάνω τους. Τώρα τους πειράζει η Νέα Δημοκρατία. Πάνε γλύφουνε, φυλάνε κατουρημένες ποδιές στον Υφυπουργό Αθλητισμού τον Αυγενάκη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ τους καλύπτει με τα όσα γίνεται. Δηλαδή, εγώ μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον Υφυπουργό, ο οποίος είναι ευαισθητοποιημένος κατά της βίας, αφού έκανε ανάρτηση όταν έγιναν αυτά στην ομάδα του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης, που κατηγόρησαν κάποιους από εδώ. Δεν είχε κάνει η ανάρτηση. Ναι. Πού είναι η ανάρτηση τώρα που στο Καραϊσκάκης έγιναν όλα αυτά τα έκτροπα και υπήρξαν προφυλακισμοί στην αποστολή του ΠΑΟΚ από διαπιστευμένους κυρίους που ήταν με κουκούλες και καλυμμένα τα διακριτικά τους από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Κύριε Αυγενάκη, χάλασε το λάπτοπ. Δεν μου λες, τα δικά τους απλαλήματα ποιο λιμνών ήτανε. Τα προηγούμενα, τα δικά τους. Του Μαραθώνα. Της Μαραθώνος, εκεί της δικής περιοχής. Και της λίμνης Ταγκανίκας. Κατάλαβες. Έτσι. Έγινε, άντε, καλό βράδυ. Γεια σου, Καρδάση μου, γεια σου, να είσαι καλά. Τα έχεις τα κολλάκια. Έχεις κι άλλο να. Βάλε και αυτό. Βάλε και το φίλο. Τελευταίος, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Εσύ, αδερφέ. Λοιπόν, φίλε μου, Μουσταγίδης. Ναι. Ήταν τη Ξάνθη. Από την Ξάνθη. Τη Ξάνθη. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έπαιζε στον Άρη. Όχι. Αυτό ήταν τον Πιερικό από την Κατερίνα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Το όνομά σου. Παναγιώτης. Γεια σου, ρε Παναγιώτα, ρε. Κινητή και κυκλοπαίδεια, εσύ, ρε. Ναι, κοίταξε. Ήμουνα και πελάτη του θείου πριν 45 χρόνια του μπάμπη του. Που πουλούσε κάτω αυτά. Πω το μυαλό μου, τα πέταλα. Ρε Παναγιώτη. Τι θυμάσαι. Ο θείος του Μπάμπη, ρε. Πιανού Μπάμπη, ρε. Που πουλούσε κάτω που είχε αλλαντικά και έτσι. Το θείο το δικό μου, λες, ρε. Το επίθετο σου πώς είναι. Ιατρόπουλος είναι. Ο θείος μου, Χαράλαμπος. Έτσι το καπάνι. Είχε μαγαζί. Πουλούσε παστορμάδες, σαλάμια, αλλαντικά. Ναι, Μπάμπη το λέγανε. Χαράλαμπο, ναι. Κυθιά μου η Θοδώρα, ναι. Μέσα στο καπάνι. Πίσω από τον Κλαουδάτο ήταν. Ναι, πριν 45 χρόνια ήμουν απελάτιος. Σοβαρά μιλάς, Καρδάση μου. Ναι. Και ο πατέρας μου είχε μαγάζι, ρε, και στα Ψαράδικα. Στον άλλο τον Κλωδάτο, το μεγάλο από πίσω είχε. Μάλιστα. Είχε δύο μαγάζια, είχε ο Παροπατοπολείο και Μανάβικο. Κοίταξε να δεις, είχε τις παστουρμάδες τους γνωστούς, τους ονομαζόμενους. Ναι. Και για τους δικούς του τους είχε μέσα, τους είχε πιο ακριβά φέρει επί 10 δράχμες. Γιατί δεν μπορούσε να τις βάλει τιμή, ήταν τότε δεν ξέρουμε τι ποσοστό. Παναγιώτη, τη συνταγή την είχε φέρει ο παππούς ο πρόδρομος από τη Μικρασία. Μάλιστα. Και την πήραν τα αδέρφια, 4 αδέρφια ήταν. Ο ένας έγινε γιατρός, οι άλλοι δύο ασχολήθηκαν με τα αλλαντικά και ο πατέρας μου, ο πιο μικρός ήταν τότε, ο τελευταίος ας πούμε,
που είχε μπει και αυτός και έκανε τις παραγγελίες, δηλαδή έκανε τον οδικό του. Σταυρούπολη. Σταυρούπολη, είναι... πίσω από το γήπεδο του Παύλου Μελά. Εκεί ήταν το αλλαντοπία, αλλαντοπία η πρόοδος, έτσι λεγόταν. Ναι. Και τροφοδοτούσε το μισό καπάνι, αδερφέ. Αλλά ναι. Επειδή πήγαινα. Το μαγαζί του έδινε σε όλα τα μαγαζιά στο καπάνι, ναι. Έγραφαν Ιατρόπουλος. Ναι, Παναγιώτη, πήγαινα εγώ τα καλοκαίρια. Τι με θύμισε, ρε φίλε, τώρα να τρίκιασα. Πήγαινα τα καλοκαίρια πιτσιρικά σε 75, 76, 77, που δεν είχαμε σχολείο και βοηθούσαμε το θείο μου τον Λάζαρο τότε, μαζί με τον ξάδερφό μου τον πρόδρομο, μέσα στο εργοστάσιο. Να πάρουμε τους μπαστούρμαδες, να τους πάμε πάνω στην ταράτσα να τους απλώσουμε. Είχε μία αυτή που για να προστατεύεται τις μύγες, για να ξεραθεί ο μπαστούρμας. Μας έβγαζε τη μορταδέλα, μόλις έβγαινε ρε φίλε από το φούρνο η μορταδέλα. Και είχε ένα φούρνο απέναντι και βάζαμε ζεματιστό ψωμί με τη μορταδέλα μέσα και ντομάτα από τον κήπο έκοβε. Και ρε φίλε έτρωγα ένα ψωμί ολόκληρο με 15 φέτες μορταδέλα. Τι να σου πω τέτοια. Δηλαδή καθαρά, καθαρά σαλάμια ρε Καρτάση. Λουκάνικα καραμαλέδικα, τα θυμάσαι τα πέταλα τα καραμαλέδικα. Δεν υπάρχει τέτοιο καραμαλέδικο. Άρε Παναγιώτη, τι με θύμισες. Λοιπόν, κοίταξε, όλοι ο εκλεκτός κόσμος της αγοράς, γιατροί, δικηγόροι, όλοι αυτοί όλοι από το μπάπι. Έτσι, 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 τα ξέρω, Παναγιώτη μου, τα ξέρω. Πόσο χρόνο είσαι τώρα, Παναγιώτη? Πάμε κρίμα να μην συνεχίσει κάποιος αυτή τη δουλειά. Πρώτος θα τα συζήτησε τα πράγματα. Χάλασα. Γίνανε τα σούπερ μάρκετ, γίνανε μεγαλοβιομηχανίες τότε που ξεκίνησαν και πέθαναν οι καθαρές, δηλαδή οι μικροβιομηχανίες αλλαντικών που υπήρχαν κτλ. Δεν άντεξαν τον ανταγωνισμό, αδερφέ. Δηλαδή μετά το 85-90 άρχισε κατηφόρα η μεγάλη. Κατάλαβες. Και γι' αυτό καθάρισε και η μπουγάδα. Αλλά τρώγαμε ρε φίλε ποιότητα. Τότε σου λέω ποιότητα. Αυτό μπορεί να έρθει 10 δραχμές παραπάνω. Ποιότητα, έτρωγες... Παναγιώτη. Δηλαδή έτρωγε σαλάμι, παστουρμά, λουκάνικο και καραμαλίδικα. Και δεν είχε χοληστερίνη, ρε φίλε. Ναι. Τα καραμαλίδικα αυτά εδώ πέρα εμείς τα τυλίγαμε σε εφημερίδα και τα ψήναμε. Έτσι. Με το πιρούνι. Παναγιώτη, δώσ' μου ένα νούμερο σε παρακαλώ, κάνω την κλήρωση να στείλω ένα ακροατή ή μια ακροατή. Εντάξει, είναι 12 τα μηνύματα που στείλατε. Το 7 θα σε δώσω. Από το 1 στο 12, το 7. Ναι. Παναγιώτη, να σε ακούω να τα λέμε. Πρέπει να κλείσω γιατί έχω τέλος εκπομπής. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, το νούμερο 7, ο φίλος μου ο Παναγιώτης που έδωσε, είναι ο φίλος 6972 σε 430 τελειώνει το κινητό του. Είναι ο Ανδρέας ο Βίσας. Επαναλαμβάνω, σε 430 τελειώνει το κινητό. Ανδρέας Βίσας, το έστειλε το μήνυμα 21 και 41 και 04 δευτερόλεπτα. Έχει γράψει boom car ο φίλος μας ο Ανδρέας. Φίλε Ανδρέα, γράψε λίγο το τηλέφωνο 2310 431 809, 431-809. Boomcar λέγεται η εταιρεία. Η επιχείρηση είναι Ποσειδόνος 28. Είναι φανοποιείο και λαμαρινάδικο για τρακαρισμένα αυτοκίνητα. Δίπλα από το Media Markt θα πας. Στην Ποσειδόνος 28, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Θα πάει στα τηλέφωνα, κλείσει ραντεβού. Θα το σηκώσει ή ο Κώστας ή ο Γιώργος. Θα πεις από την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα με Τάσο Τρέγια. Κέρδισα καθαρισμό φαναριών από την κλήρωση που κάναν την Παρασκευή. Θα σας κλείσω ραντεβού τα παιδιά. Θα πας σε ένα ταρτάκι, έχεις πάρει τα αμάξι, ολοκένουργιο το φανάρι, GG, αντιπροσωπεία. Και έφυγες. Χαλάρι σου, αδερφέ Ανδρέα. Είπαμε, Ανδρέας Βίσας, ο νικητής 430. Θα τηλεφωνήσεις 2310-431-809. Κοντά μας ήταν το Πορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της πόλης μας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης. Χοιρινό σηκωτόπουλο, πολλές άλλες εκπλήξεις, χειροποίητες τιμιές σας περιμένουν. Υπάρχουν λαχταριστές προσφορές, ενδεικτικά θα σας πούμε κανένα 2-3. Δύο μπέργκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο 5 ευρώ. Δύο special μπέργκες, ένα τσίκι, μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Και μενού δύο ατόμων με δύο μπέργκες, μια πατάτες, μια σαλάτα, μια κοκακόλα μόνο με 10 ευρουλάκια. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνση από το Πορκίτο. Δελιβεριά. Παραγγελίες στο 2310-520-555, κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και πάρτε 20% σε κάθε παραγγελία σας. Μάζδα Μανατίδης ήταν κοντά μας άλλο ένα βράδυ, εξειδικευμένο συνεργείο Μάζδα. Η καρδιά της Μάζδα χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Μάζδα Αμανατίδης. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έργο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Μάζδα Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα
τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη και είναι στην Παπάφη 205. Τηλέφωνο 2310-924-931. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή, ξητοπολείο, σούβλες και σχάρες. Τα πάντα όλα στα Κάρβουνα, μοναδικές γεύσεις, κοντοσούβλη Κυρινό, κοντοσούβλη Κοτόπουλο, πασέτα σούβλας, κότσι σούβλας και ό,τι άλλο λαχταράει η ψυχούλα σας σε κρεατικό αλφα ποιότητος. Όλα στα Κάρβουνα, σε σούβλες και σχάρες, στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 113, delivery για τις παραγγελίες σας, πάρτε τώρα και παραγγείλτε να καραγουστάρετε. 2310-620-727. Το στέκι του Κωστή στην Ανδρέα Παπαδρέου 113. Αυτά από εμάς για σήμερα. Άλλη μια εβδομάδα με εκπομπές Ράδιο Μαρμίτα έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που μας δείχνετε και την προτίμηση και την αγάπη και τη συμπαράστασή σας στη συγκεκριμένη εκπομπή εδώ με τον Ζάχο τον Ντρούλινγκ. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Κιώση, άλλο ένα βράδυ που ήταν πολύτιμος συνεργάτης. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα με τον απόϊχο των σημαντικών αγώνων και του ΠΑΟΚ με την Ξάνθη και του Ατρομήτου με τον Άρη. Φυσικά θα δούμε και τι άλλο θα γίνει. Δεν προλάβαμε να πούμε τίποτα για την αγωνιστική, ούτε προβλέψεις. Μας πήρανε φαλάκι οι πάμπολες γραμμές που βγήκαν. Δεν μπορούσαμε να μην δεν δώσουμε το μικρόφωνο στον κόσμο για να μιλήσει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, αύριο στις 3.30 όλοι στο παλατάκι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, σημαντικό μάτς. Ο ΠΑΟΚ είναι σε φόρμα, έρχεται με φόρα από την Ευρώπη, με τρεις συνεχόμενες νίκες. Πρέπει να κερδιθεί, πάση θυσία αυτό το μάτς. Η παρουσία όλων είναι επιτακτική, είναι αναγκαία και για οικονομική βοήθεια και για ψυχολογική στήριξη με τη φωνή μας όλοι στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Αρένα για τη μεγάλη νίκη επί της ΑΕΚ. Τελειώνει το ματσάκι από το ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena και καπάκι στο ναό της Τούμπας όλοι για το τρίποντο, για να βρεθεί ξανά μόνος, δεν ξέρω για πόσο, ξανά μόνος στη βαθμολογία ο ΠΑΟΚ με νίκη επί της Ξάνθης. Να είστε όλοι σας καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, χρόνια πολλά στους Νικολάδες και στις Νικολέτες, να έχετε και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Από Τάσο Τρέγια, από Ζάχο Ντρούλινγκ, από Χρήστο Κιώση, από την εκπομπή μας Ράδιο Μαρμίτα και από όλο το επιτελείο του Λίμπερο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Auf Wiedersehen.